How are you? Πού παίρνεις, καλέ. Ε? Πού παίρνεις. Πού δεν άκαλε, προσπαθώ να παίρνω. Παίρνω την κοπελίτσα από το τηλεφωνικό κέντρο να μου κάνει τη σύνδεση. Α, το πολύ ωραία. Τις ταινίες που βλέπω το βράδυ. Είναι κινητό το τηλέφωνο, φαντάζομαι, γιατί ναι, δεν βλέπω καλώδιο. Είναι και κινητό, είναι και σταθερό. Είναι ό,τι θέλεις. Μπράβο, είναι το έξυπνο τηλέφωνο. Αυτό που έχεις διαβάσει, το χαϊδάρι. Πολύ ωραία. Αν σου μιλήσει, τη διέκοψέ μας. Ναι, καλέ, μην αγχώνεστε. Πήγαινα με την Ανούλα εκεί. Έλα Hello. Και καλή Τετάρτη. Έλα και καλή Τετάρτη να ξεκινήσει ο Δοζαρίφη. Εδώ γίνεται τη τρελή. Καλή Τετάρτουλα. Καλή Τεταρτούλα, Ανούλα. Έφτασε Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα. Αυτό περιμένουμε να πάει αυτή η εβδομαδούλα. Είναι ησυχά το κεφαλάκι. Έχω κάτι μας. Την Τριτούλα που δεν πρόλαβα να στο πω, βρε Κατερίνα μου. Πες τα ούλα. Για το φίλο μας τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο. Ουλαλά, τι έχει γίνει. Πολύ μεγάλος δώρος. Ναι. Με το τι θα κάνει ο Δημήτρης και τα υπονοούμενα που του έχει πετάξει η Ελένη. Πάρε μια γεύση πρώτα. Τι υπόθηκε η Ελένη Μαναγάκη. Γεύσου το και έχω το ρεπορτάζ. Βεβαίως. Έτσι θα λέω όταν θα έρθει η στιγμή που θα μου πεις αφήνω Ελένη, πάω σε άλλη αγκαλιά να κάνω τα παιχνίδια μου. Μου πεις εσύ πρώτα, σε αφήνω σιγά σιγά. Να φύγεις. Βάλε με στην αγκαλιά. Ό,τι και αν, είναι χρονικό υποθετικός ο σύνδεσμος. Ναι. Ό,τι και αν. Ναι, ναι. Ναι. Δυναμώστε παρακαλώ. Ζηλεύω πολύ. Έτσι. Είμαι τέτοια. Το ομολογώ. Είσαι. Έτσι θα μιλάμε με μόρς. Συγγνώμη. Εντάξει, ξέρω ότι ο Δημήτρης μας τελειώνει το συμβόλαιό του, αν δεν κάνω λάθος, φέτος και του Δημήτρη. Αναγιά σου, ναι. Στην εκπομπή της Ελένης. Ναι. Ξέρω ότι είναι ένα παιδί που έχει ζήτηση και γίνεται συζήτηση. Άννα, γεια σου. Τι άλλο ξέρεις? Αν έχει κάνει τη συζήτηση, δεν ξέρω. Που εγώ είμαι κοντά με τον Δημήτρη, δεν τον έχω ρωτήσει. Λοιπόν, τον Δημήτρη τον διεκδικούν πολλές. Πάρα πολλές. Επίσης τον διεκδικούν και για τηλεπαιχνίδι. Θυμάσαι που σου είχα πει και για τον Τίλιο ότι τον θέλουν, ναι. Αλλά θα είναι μέσα στα άτομα που θα περάσουν δοκιμαστικό ή θα κάνουν κάποιες συμφωνίες. Λοιπόν, πολλές είναι. Πώς να τις πω. Οι κυρίες της πρώτης γραμμής που θα θέλανε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, που απ' έξω απ' έξω όλες τον έχουν πολύ συζητήσει και του έχουν πει ρε Δημήτρη. Είπατε! Είπατε, συγγνώμη! Θα πάει στην καινούργια! Στην καινούργια θα πάει! Μη βιάζεσαι, γιαγιανούλα μου, μη βιάζεσαι. Με γιατί τηλέφωνο, με το τηλέφωνο, μόνη μου. Πρόσεξε τι γίνεται. Τον θέλει η καινούργια. Τον θέλει η Μπέτη. Τον θέλει η Σύση. Τον θέλει η Φέη. Όλες οι γυναίκες τον θέλουν. Δεν έχω ακούσει μόνο ότι εσύ τον θες ακόμη. Λοιπόν. Μόνο αυτό έχει μπει. Νάτος. Δεν ξέρουμε όμως πού θα πάει ακόμη. Και πολλά θα εξαρτηθούν και από την τελική απόφαση που θα πάρει η Ελένη Μενεγάκη φυσικά. Κοίτα, δια της επαγωγικής μεθόδου, σίγουρα με κάποια από τις κυρίες είναι πάρα πολύ κοντά. Που είναι η Φέη Σκορδά. Έχει πει η Φέη Σκορδά, είναι αδερφή μου. Έτσι έχει πει ο Δημήτρης. Και με την Κατερίνα έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν. Και με την Κατερίνα και είχε, έκανε τη δήλωση. Είναι και ο ίδιος πετάει. Γιατί είπε ότι εγώ συνδυάζομαι πολύ καλά στον αέρα με την καινούργια. Βέβαια, λέει, θα είναι κάθε μέρα λέει, εκπομπή. Θα πλακωνόμαστε. Όλες λοιπόν το θέλουν, αλλά καμία δεν έχει έρθει επίσημα να του πει Δημήτρη μου, αυτό είναι το συμβόλαιο. Αυτά είναι τα χρήματα, αυτό θέλουμε να κάνει. Αυτό θέλουμε, αυτά τα ρούχα θα έχεις κλπ. Από λόγια, από μπούρου μπούρου, είναι σαν αυτό που λέγαμε. Ο άντρας τι θέλει, θέλει πώς το λένε, να βδει κάτι ωραίο και κατευθείαν με τα λόγια τη ρίχνει τη γυναίκα. Ναι, μήπως περιμένουν και αυτές οι γυναίκες να κλείσουν, γιατί και οι μισές δεν ξέρουν πού θα κάνουν. Ξέρω ότι α πούμε η Σύση ξέρουμε σίγουρα. Η Σύση είναι κλειδωμένη. Η Σύση κλειδωμένη. Η καινούργιου κλειδωμένη. Και η καινούργια είναι κλειδωμένη. Είναι ξεκλείδωτες. Οι άλλες δύο. Οι άλλες είναι ξεκλείδωτες. Η Μπέτη ακόμη περιμένει και εμείς περιμένουμε τον Αντανά τι θα γίνει, γιατί είναι το ένα συν ένα που δεν έχει ενεργοποιηθεί. Αλλά η Φέη, τι θα κάνει η Φέη Σκορδά. Αυτή είναι η πιο ξεκλείδωτη από όλους. Και σήμερα ξέρεις τι βόμβα πετάχτηκε. Τι βόμβα. Δες λίγο και θα σου πω και το παρακάτω. Να πέσει μπομπά. Πολύ ωραία. Τα 3α τη σεζόν. Άρα σου λέει θα τιμήσει το συμβόλαιό μου μέχρι το τέλος της σεζόν. Πολλές φορές δεν ξέρεις. Εμείς όταν φύγα, εγώ όταν έφυγα από την Ελένη Μενεγάκη που έγινε η πρόταση του πρωινού καφέ, που τότε. Με τον Νίκο Μουτσινά στον κοντέψα να μας βγάλουν ομοίωμα στο Σύνταγμα να μας κάψουν με τον Νίκο Μουτσινά. Δεν είχα εγώ καμία πρόταση όταν έφυγα από την Ελένη Μενεγάκη. Όταν έφυγε όμως από την Ελένη Μενεγάκη και σε πήραν για να πας να κάνεις το πρωινό, πήρε την Ελένη Μενεγάκη να τη πει Ελένη να ξέρει που μου έχουν προτείνει αυτό και. Όχι. Δεν την είχα πάρει. Το είχα πει κιόλας, δεν την είχα πάρει γιατί εγώ για αλλού ξεκίνησα και αλλού πήγα. Δεν θα πήγαινε να κάνει σύριαλ. Όχι, είχα πει ότι θέλω να δοκιμάσω την υποκριτική. Πόντως ήθελα να τη δοκιμάσω. Ήρθε η πρόταση του πρωινού καφέ. Δεν περίμενα κι εγώ ότι θα γίνει η Σταύρωση και η Ανάσταση μετά.
Γιατί τότε ήταν και λίγο διαφορετικές οι προσεγγίσεις στο πώς χειρίζονταν τα θέματα gossip, τα ξέρεις, τα θυμάσαι. Ναι. Δεν το ξέραμε. Μήπως και ακόμα η Facecorda δεν έχει κάτι χειροπιαστό, σου λέει. Θα πάω πρώτα να κάνω τις συζητήσεις μου και τα λοιπά. Θα τιμήσω το συμβόλαιό μου στο Sky και που ξέρεις μπορεί να συνεχίσω. Και μια χαρά το είπε και η Φέκη. Για να λέμε την αλήθεια, είναι πάρα πολύ νωρίς. Βέβαια, τους παρουσιαστές της πρώτης γραμμής, θες ρε παιδί μου, και αυτούς τέλος πάντων που σου φέρουν και έσοδα και πράγματα, θες να τους κλειδώσεις. Ναι. Όπως έκανε ο Αντένα. Δηλαδή, είδες τον Γρηγόρη και τον Γιώργο Τολιάγκα, μια χαρά τους κλείδωσαν κατευθείαν. Η Facecorda λοιπόν. Συζητιούνται πολλά. Υπάρχουν πολλά τα σενάρια, βέβαια. Ξέρει και η ίδια πώς να το χειριστεί και πώς να τοποθετηθεί. Ναι, βέβαια. Μου θα κάνει και λίγο τσιτσιτσι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς συμβιαζόμαστε λοιπόν με το πράσινο, με τη Φέη. Κοίτα τι ωραίες. Ένα από τα πάνω-πάνω σενάρια, λοιπόν, τα πιο επικρατέστερα που λένε, αυτά που συζητιούνται αυτές τις μέρες, αφού δεν έχει γίνει ακόμα το ραντεβού με το Sky, ναι, είναι ότι θα πάει στο Sky. Θα πάει η Φέη όμως Κορδά στο Sky. Θα παραμείνει. Θα πάει. Στο Μέγκα, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Μη λιποθυμείς και γυναίκα από το σπίτι. Όχι, με το καταλάβω. Λοιπόν, εγώ θα πάω διψώ για λουτρά. Θα μείνει στο Sky η Facecorda ή δεν θα μείνει. Θα πάει στο Mega η Facecorda ή δεν θα μείνει. Λοιπόν, εγώ λέω σενάρια τώρα επιστημονικής φαντασίας. Έχω δύο σενάρια, κράτατα. Λοιπόν, και βγείτε μετά να με σταυρώσετε. Εγώ απλά τα λέω, δεν είναι κάτι. Τι, όλα ίδια είναι το πρωί, όλα ίδια το πρωί. Ωραία, λοιπόν, ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν. Πάμε τα σενάρια. Σενάριο 1. Σενάριο 1. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Αθή Βούλγαρη κλειδώνουν και μένουν εκεί. Καλά, εννοείται. Με μετά την πορεία που έχουν. Μπετό. Βέβαια. Μπετόλο. Εννοείται, αφού σκίσανε. Σενάριο 1. Είναι αυτό. Αυτό που θα σου πω. 8 παρατέταρτο απέναντι από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Facecorda. Πρωί-πρωί με την Αυγούλα. Πρωί-πρωί με την Αυγή. Μάλιστα. 10 η ώρα. Εμένα γιατί με κοιτάς, είναι η να πάω κάπου. Όπως είναι. Α, η Δανάη όπως είναι. Δεν γιατί έτσι όπως με κοίταξε, μήπως έπρεπε να μαζέψει ρούχα. Μετά ειδήσεις και μετά η Ελένη όπως είναι. Έχω όμως κι άλλο σενάριο. Για βάλει και το δεύτερο. Σενάριο 2. Μπετόν Αρμέ, Ιορδάνης και Ανθή. Εκεί. Εκεί, εκεί, εκεί. Ακούγεται. Φρουρή. Πρόσεξε. Εκεί. Ελεονόρα. Στη θέση της. Στη θέση της. Facecorda. 10 με 1. Ειδήσεις μετά και Ελένη Μενεγάκη. Να βγάλω και ένα τρίτο εγώ τώρα ακόμα, γιατί μπορώ. Για βγάλε λοιπόν, και ένα τρίτο. Η Ιορδάνης Χασαπόπουλος Μανθή, βλέπετε, δεν κουνιέται. Ναι. Δεν κουνιέται από εκεί πέρα, δεν πάει πουθενά. Αλλά θα τελειώνουν λίγο πιο μετά. Θα τελειώνουν 10 παρα 10 τα παιδιά. Πολύ και ωραία. 10 η ώρα θα ξεκινάει η Φέη. Και ειδήσεις μετά και Ελένη μετά. Η Δανάη θα πάει το Σαββατοκύριακο. Αλλά ναι, όλα αυτά θα εξαρτηθούν από την τελική απόφαση που θα πάρει η Ελένη Μενεγάκη. Και όλα αυτά θα εξαρτηθούν αυτό το μήνα. Δηλαδή, τέλος ναι, του μήνα θα αποφασίσει. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, ο Ιορδάνης με την Αντίθεση. Δεν κουνιούνται αυτοί, παιδιά. 5 με 10, τι θα κάνουν, τα κούλουμα στο όπεν. Μπορεί να πάει 6 με 10, παιδιά μου. Πώς κάνεις έτσι, τετράωρο. Πώς κάνεις έτσι. Και ωραία. Αυτό μας πείραξε τώρα. Από όλα, δηλαδή, αυτό σου έκανε σαν εντύπωση. Μα λέω 5 ώρες οι άνθρωποι εκεί πέρα να μην προσφάει, θα τρελαθούνε. Θέλω εκεί να εστιάσει που σου λέω τώρα. Όλα θα εξαρτηθούν από την τελική απόφαση που θα πάρει η Ελένη Μενεγάκη. Κορίτσι μου, στέλνω τα φιλιά μου. Και όλα από και εκεί. Η Ελένη μου έχει το μαχαίρι, η Ελένη έχει και το πιπέρι. Όχι, το πιπέρι δεν μας νοιάζει. Όχι, αν το πεπόνι ήθελα, δεν είναι. Μπράβο, το ναι, καρπούζι λένε. Συνήθως όλα δεν πειράζει. Το πεπόνι, ό,τι θες, σε φρούτο. Θα κάνουμε τη διαφορά εμείς. Λοιπόν, γιατί η Ελένη την κάνει. Θα σε πάω αλλού. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θα σε πάω στην ΕΡΤ. Περνώντας όμως λίγο από το Sky. Α, μπράβο. Άρα θα πληρώσουμε αρκετή ταρήφα. Δώσε τα. Δώσε τα. Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο στο Studio 4. Που ήταν πριν. Πού ήταν, στο Studio 3. Στον Dot στο Sky. Α, στον Dot, ναι. Αυτή τώρα είναι στην ΕΡΤ. Μάλιστα. Ναι. Ο Sky λοιπόν σκέφτεται. Να του ξαφέρει πίσω. Μπήκε στη διαδικασία να κάνει ένα ραντεβού. Και του έταξε γη και είδωρ, σου λέει. Μπράβο, το είπαμε ωραία εδώ. Ναι, για το μεσημεριανό μαγκαζίνο που θέλει να κάνει ο Sky. Δηλαδή από τις 3 και μετά, στην ώρα που είναι τώρα δηλαδή. Τσακ, τσακ, τσακ. Α, 3-5 ας πούμε. Ναι. Ωραίος. Αλλά δεν τις βλέπω να φεύγουνε, γιατί είναι πολύ ευχαριστημένοι από την ΕΡΤ. Είναι ευχαριστημένοι από την ΕΡΤ. Δεν έχει τα χρήματα που τους δίνει ο Sky στην ΕΡΤ, αλλά σου λέει κάτσε, άμα πάμε μετά στο Sky θα μας λένε. Και τα νούμερα εδώ μπορεί να μην είναι καλά, και εδώ πρέπει να γίνετε πιο ανταγωνιστικοί, και εδώ να αλλάξετε τις εκπομπές. Που πάνε μια χαρά οι άνθρωποι. Πώς εκπομπές ξεκινάνε κάπως και καταλήγουν κάπως αλλιώς. Γιατί κάποιος άλλος το στέλνει. Εμένα θα μου πεις εμένα. Άντε καλά, πού τα έχεις δει αυτά. Πού τα έχεις δει αυτά γραμμένα. Τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή, παίζει και. Δεν παίζει το σενάριο. Δεν παίζει, δεν παίζει. Απλά στο λέω ότι ήρθε σαν σενάριο, έγινε ένα ραντεβού στα πάνω-πάνω.
Και τελικά και θα δεν. Μείνουν εκεί που είναι στην ΕΡΤ. Μια χαρά, επιτυχία. Κάνουν τα φιλιά μας τα παιδιά. Είχα πάει και κάνω και μια ώρα συνέντευξη. Τα λες όλα. Ωραία, ε. Μόνο το Χασιμότο, τι μέση είχα. Στο θηροειδή δεν είπα. Μια ώρα συνέντευξη, τα λες όλα. Αυτά είναι. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα κάπου αλλού. Πού, Παναγία μου. Στο My Style Rocks, το βλέπεις. Πώς να το δω τώρα, πρέπει να κάνω ζάπινγκ απέναντί μου. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει ξεκινήσει ναι. Ακόμα, δεν είναι αυτό. Τι? Δεν θα το... Τι? Α, ήθελα να πάω παίκτρια. 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 Παίκτρια να μπεις. Θα πάω στο My Style Rocks. Κοντοζυγόνι. Του χρόνου. Δεν θα προλάβεις, γιαγιά, να πας στο My Style Rocks. Γιατί ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται φέτος. Φέτος το My Style Rocks ολοκληρώνεται. Και μια διαπαντός. Ναι, για λίγο θέλει να παύσει. Θέλει να πάρει. Να ξεκουραστεί λίγο... το project. Άνα, γεια σου. Μπράβο. Δεν θέλουν όμως να ξεκουραστεί. Ποιος? Η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, ακριβώς, η Κατερίνα Καραβάτου. Γιατί το κανάλι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο από την παρουσιάστρια. Βεβαίως. Και τη σκέφτεται για το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μα τι γίνεται αυτό το μαγκαζίνο το μεσημεριανό? Ναι, γιατί την έχουμε δει και στο παρελθόν. Έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες η Κατερίνα και σε πρωινή εκπομπή. Και είναι και μεσημεριανή. Μία παρουσιάστρια ελβετικό σουγιά η Κατερίνα. Μπορεί να ταιριάξει σε πολλά project. Όπως απέδειξε και με το My Style Rock. Μ' άρεσε ο ελβετικό σουγιά. Βεβαίως, είναι πολλαπλή η χρήση. Λοιπόν, και η Κατερίνα Καραβάτου ξέρει πάρα πολύ καλά και τον gossip, ξέρει και το. Αγκόσιπ, ναι. Ήθελα να πω, δικιά μου λέξη. Το γκόσιπ και το αγκόσιπ. Είναι το μη κουτσομπολιό. Αγκόσιπ. Λοιπόν, οπότε τη σκέφτεται ο Σκάι για την επόμενη σεζόν. Δεν θέλει να την αφήσει ανεκμετάλλευτη, κατάλαβες. Ναι. Οπότε σου λέει, αφού το project αυτό πάει, να μην έχουμε το κατάλαβες. Πολύ ωραία. Και έχω κι άλλο. Λοιπόν, σήμερα έβλεπα πρωινό σουσού. Μάλιστα. Και βγήκε ο Δημήτρης ο Σαράντος. Ναι. Και τι είπε. Τι είπε για την Eurovision. Ναι. Είπε για τη Eurovision, είπε για τη Μαρίνα τη Σάτι και για τα ρούχα τα οποία φοράει και για τις τιμές. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, να σου δώσω τα ρουχαλάκια της. Να μου τα δώσεις. Πόσο κοστίζουν τα ρούχα της Μαρίνα Σάτι? Πόσο? Η φόρμα η ολόσωμη 820 ευρώ. Τι η είναι? Φούστα που, συγγνώμη, εμένα να μου τη δίνατε, δεν θα τη φορούσα. Α, εμένα μ' άρεσε αυτό το ψηλό κιλτ. 1030 ευρώ, όχι αγάπη μου. 1030 ευρώ τι είναι, καρό και 50 ευρώ, γιατί τόσο πολύ, ρε παιδί μου? Λοιπόν, μπορεί να είναι σχεδιαστική. Μπορεί. Σχεδιαστικό όμως είναι το επόμενο, που είναι την Gautier. Είναι αυτός ο κορσές ο ωραίος, ο σφιχτός, που κάνει 1330 ευρώ. Εντάξει, 1300 του Gautier, εντάξει, Μαντώνα. Βέβαια, έμαθα ότι η φούστα ήταν από σχεδιάστρια Βουλγάρα, αν δεν κάνω λάθος. Και? Εννοώ ότι είναι σχεδιαστική και η φούστα, δεν είναι έτσι απλά. Μάλιστα. Και ο άλλος ο κορσές από πάνω 380. Τι να σας πω. Το ωραίο που είπε όμως ο Δημήτρης και η Σπιού ήταν. Δεν ήταν τα ποσά, κυρίες και κύριοι μου. Αλλά. Δεν ήταν Κατερίνα μου. Αχ, να βγάλω λόγο. Ναι, τι ήταν. Ήτανε πώς. Μίλησε για τις μεγάλες εκπλήξεις που θα έχει στον πρώτο ημιτελικό. Ωραία. Όπου θα τραγουδάει. Εκεί θα είμαι κι εγώ. Εκεί θα είμαι κι εγώ. Ναι, εννοείται ότι θα πάω από Παρασκευή. Καλό, εγώ δεν θα πάω στο Μάλμε. Ποιο θα πάει, άμα δεν πάω εγώ. Μπράβο. Γιαγιά! Ναι! Κλείσε την κοπέλα! Ενοχλεί! Δεν ξέρω και που μιλάει η Παναγία μου. Όχι! Δεν θα βάλεις Μαρίνα Λίμου μου να δούμε αντιδελτίο! Αχ, Κατερίνα μου, τι έχουμε να δούμε σήμερα! Έλα να δεις! Έτοιμο! Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαρτίου, εαρινή ησημερία. Είμαι η Μαρίνα Λίμου και πάμε μαζί να δούμε τις πιο έγκυρες ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο μέσα από τον μαγικό κόσμο του ρεπορτάζ. Φύγαμε! Νέοι κανόνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Το σεξ θα επιτρέπεται ανάμεσα στους αθλητές, γι' αυτό και θα μοιραστούν δωρεάν περισσότερα από 300.000 προφυλακτικά. Υπολογίζεται πως σε κάθε αθλητή για τον χρόνο παραμονής του θα του αντιστοιχούν 30 δωρεάν προφυλακτικά. Εμείς προσεγγίσαμε τον Ολυμπιονίκη Αρίστο Πηδίχτογλου, ομορφόπεδο Αρίστο, μπες στο μαγαζί και κλείστο. Καλησπέρα, Μαρίνα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, Αρίστο, είσαι έτοιμος για το Παρίσι? Κάνω αρκετή εξάσκηση και από ό,τι φαίνεται το Παρίσι θα μας χαρίσει επικά άλματα προς πάσα κατεύθυνση. Μάλιστα. Η διοργάνωση αποφάσισε, Αρίστο, 30 προφυλακτικά αναθλητή. Ευχάριστο αυτό. Ειδικά αν το εταίρον ίμιση βρίσκεται για τον ίδιο λόγο στο Παρίσι. Τους αγώνες. 30 και 30 μας κάνουν 60 όμως, έτσι. Λοιπόν, τα χρυσά σου δεν είναι τυχαία, Πηδίχτογλου. Εμείς σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, Αρίστο. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση επανεκλογής του το ενδεχόμενο απέλασης του πρίγκιπα Χάρη, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο Δούκας του Σάσεξ είπε ψέματα αναφορικά με τη χρήση ναρκωτικών όταν αιτήθηκε βίζα διαμονής στη ΗΠΑ. Τελευταίες μας πληροφορίες λένε πως επίσης ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να απελάσει και τη σύζυγό του Μελάνια με τα παιδιά του, την κουμπάρα του, τον ονό του,
τη γιαγιά του, τον Εφημεριδοπόλη, τον Μπακάλι, το σκύλο του Εφημεριδοπόλη, την κομμότρια για την Δεκαπάζ, τον οδηγό του, τους τρεις σωσίες του και τον Biden με τα νέα του αθλητικά παπούτσια. Γυναίκα έψησε κατά λάθος το iPad στο φούρνο και οι χρήστες είπαν ότι έφτιαξε ένα ακριβό Apple Crumble. Έχουμε μαζί μας τη γυναίκα Κάφτρα. Α, τι, α, σε τηλεπλάτη. Να περάσει παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Μα τι είναι αυτό που έπαθα. Αυτό αναρωτιόμαστε όλοι, κυρία μου. Πώς συνέβη? Ήμουνα στην κουζίνα και είχα στο τάμπλετ πρετατζίκι. Έλεγε ο άνθρωπος, κόψε τα κρεμμύδια εδώ. Εκείνος εννοούσε το μέγεθος και εγώ κατάλαβα την επιφάνεια. Τα έκοψα εκεί. Μα, κυρία μου, κάνατε το τάμπλετ ξυλοκοπής και μετά και μετά. Λέω, αφού πήρε μυρωδιά, βάλτε και αυτό στο φούρνο να πάρει γεύση το φαΐ. Μα το βάλατε και στο φούρνο και μετά και μετά. Ακούω τον Άκη μέσα από το φούρνο να μην αισθάνεται καλά. Έκανε παύσεις, ψεύδιζε, παραμιλούσε. Τελικά το τάμπλετ είχε γίνει ένα με το κοτόπουλο. Μα ψήσατε, ψήσατε και τον Άκη. Η συνταγή πέτυχε τουλάχιστον. Δεν το αγγίξαμε. Μύριζε περίεργα. Να δείτε, φταίει που είχε απομακρυσμένο διακομιστή. Μάθατε και τον διακομιστή. Ναι, σας ευχαριστούμε για την αλήθεια σας. Καλές συνταγές. Άκη, πρόσεχε αγόρι μου. Η Σακύρα διέψευσε ότι κατάλαβε πόσο άντρας της την απατούσε όταν ανακάλυψε ότι είχε ανοίξει ένα βάζο με μαρμελάδα φράουλα στο σπίτι τους, την οποία προτιμούσε μόνο εκείνη. Συνδεόμαστε με τον Δάσο Χαϊδαρίου, το ρεπόρτερ της σκληρής αλήθειας για ένα ρεπορτάζ με άρωμα εξωτερικού. Δάσο, καλησπέρα. Πες μας γιατί αναστοθήκαμε. Καλησπέρα, καλησπέρα Μαρίνα Κιάστα. Έχω πάθει κακαράντζα με τα γεγονότα που συντάραξαν σύσσωμα όλο τον πλανήτη. Τι λέει η κοινή γνώμη, ο κόσμος? Ο κόσμος έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδηλώσεις έξω από το σούπερ μάρκετ με το αίτημα να καταργηθεί η μαρμελάδα φράουλα από παντού, αφού πια δεν μπορούν να τη βλέπουν με τα ίδια μάτια. Μάλιστα, κάποιες γυναίκες σκέφτονται να κοιμηθούν νομικά κατά τη Σακύρα, αφού αγόραζαν μαρμελάδα φράουλα μόνο και μόνο για να δουν αν ο σύντροφός τους απατά. Πω, σκηνικό εμπόλεμη ζώνη στον πλανήτη. Στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες στην νεότερη ιστορία. Δάσο, μάθαμε τελικά με ποιον τρόπο το έμαθε αφού δεν ήταν η μαρμελάδα φράουλα. Άντε καλέ, δεν μας νοιάζουν αυτά. Ναι, καταλαβαίνω το στοχασμό σου. Δάσο, σε ευχαριστούμε. Και εγώ, Μαρίνα. Στις τελευταίες ώρες, το γύρο του διαδικτύου κάνει σκύλος ρομπότ που περιπολεί τους δρόμους στη Μάλαγα για τροχαίες παραβάσεις. Να δούμε το βίντεο Gav Command Space. Φήμες, πώς το σκυλορομπότ μόλις εντοπίσει τον παραβάτη τρέχει και κάνει τσίσα στη ζάντα του οχήματος ή δαγκώνει τη λαμαρίνα, του προφυλακτήρα δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη. Έλεγε στον Black Mirror και δεν τα πιστεύατε. Η Bianca Sensori για ακόμη μια φορά προκαλεί όλους με την εμφάνισή της. Διπλό χτύπημα αυτές τις μέρες για το Los Angeles, κάνοντας δύο ντυσίματα φωτιά. Εμείς συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας, τον δημοσιογράφο Βάρη Κοροπίου, ο οποίος βρίσκεται εκεί μόνο και μόνο για την Taylor Swift. Παρ' όλα αυτά, έτυχε να είναι μπροστά στο συμβάν. Βάρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρίνα μου. Κακός χαμούλης με την Bianca, με μια εμφάνιση φωτιά σε οικογενειακό εστιατόριο με το μισό της ποπό απ' έξω. Θες να δεις? Πω, είμαι όλη μάτια να πέσει το βίντεο της ξετσίπου της. Μάλιστα, deep ξεμπλέτσωτη. Έτσι είμαι και εγώ στο σπίτι με την γαστρεντερίτιδα. Για να προλαβαίνω να το κατεβάζω όταν έρθει τούτη η ώρα. Το δεύτερο συμβάν. Καλά, αυτό κι αν ήτανε. Φόρεσε μια ολόσωμη φόρμα σιθρού, χωρίς κανένα εσόρουχο. Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Ναι, όντως, είδαμε και τα βουνά ξεκάθαρα. Βάρη, σε ευχαριστούμε. Η Μαρία Ελένη Λικουρέζου, κόρη της Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λικουρέζου, αποφάσισε να αλλάξει το όνομά της και πια ονομάζεται. Την πάνε, παρακαλώ. Έθρα. Ναι, όπως τα ακούτε, Έθρα. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία η Έθρα ήταν πριγκίπισσα της Τριζίνας και μητέρα του θρηλυκού Θησέα.
Έθρα θα πει «Φωτεινός ουρανός». Η ίδια δηλώνει «Πόσο χαίρομαι που άλλαξα το όνομά μου που με λένε Έθρα και όχι Μαρία Ελένη Ζωή». Το Έθρα αγαπώ πλέον, το Έθρα με αντιπροσωπεύει πλέον. Λοιπόν, μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα και εγώ να αλλάξω το όνομά μου. Από εδώ και πέρα θα με λένε Θέκλα Αλή μου. Τι, δεν είναι καλό? Μπείτε τώρα στο Instagram του Σαντούζα Ρίφη και ψηφίστε παρακαλώ. Θέκλα Αλή μου ή Μαρίνα. Ήρθε η ώρα για τον καιρό που αγαπάμε να μισούμε. Μαζί μας η μετέωρος λόγος Διονυσία Τσούζη, που είναι για ακόμα μια φορά έτοιμη να μας ενημερώσει. Τουλάχιστον έτσι λέει. Διονυσία, πες μας τι λένε τα ημερομήνια. Καλησπέρα, Μαρίνα. Άστατος κι αν είναι ο καιρός μας, εμείς τον δέσαμε με αγάπη και αισθήματα. Δηλαδή. Τίποτα καλέ. Το βρήκα ωραίο και το πέταξα. Να ξέρει, σήμερα πέφτει κι άλλο θερμοκρασία. Ναι, και τα πράγματα είναι σκούρα. Όπως και ο ουρανός. Αφού έρχονται βροχές και καταιγίδες από παντού. Άσχημος καιρός λοιπόν και για την Τετάρτη. Κάτι άλλο θα μας πεις? Θα ήθελα να σας πω και ένα στιχάκι που έγραψα. Είναι 15-σύλλαβο. Ζευγαρωτό, παρακαλώ, παρακαλώ. Ζευγαρωτό, θα ζευγαρωτό. Είναι αυτό. Ναι, ζευγαρωτό. Στον ψαρόν την ολό μαυριράχη περπατούσε η δόξα μονάχη. Και νησί, ευχαριστούμε. Άλλο ένα αντιδελτίο έφτασε στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η ταινία «Άλλη ψέμου τη λοσιόν». Να είστε καλά, γεια σας. Καλά! Την έχω δει εγώ αυτή την ταινία, να ξέρεις. Την άλλη ψέμου τη λοσιόν. Ναι, ναι, υπέροχη είναι. Συναισθηματική την ακούω. Ναι, είχε ξεροδερμία η κοπέλα. Α, είναι ιατρικού περιεχομένου. Ναι, αφυδατώθηκε από τον ήλιο. Η άλλη deep ξεμπλέτσο, τι ρε παιδάκι. Με τον πράσινο το. Ναι, 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 ναι. Να σου πω όμως κάτι. Αυτό δεν είναι καλό. Σε σκοτάδι, φωσφορίζει, δεν σε βλέπουν όλοι. Φωσφορίζει ούτως ή άλλως τη σενσόρη, όλο το σύστημα. Κακό για τα κουνούπια είναι αυτό βασικά. Κακό για τα κουνούπια, καλό για τον γαμπρό. Την βλέπει παντού. Α, μπράβο, δεν κάνει. Θα την τσιπάνε και τα κουνούπια. Ο Κάινιε. Ο Κάινιε. Κάινιε Γουέστ. Α, νόμιζα τι κάνει η κοπέλα. Πού να ξέρω εγώ τι κάνει. Τι να κάνει η κοπέλα. Η κοπέλα γδύνεται. Τι κάνει η τηλεόραση, ξέρουμε. Η τηλεόραση, ξέρουμε τι κάνει, νομίζω. Τέλος. Πώ θα γίνει, βάλε, βάλε, βάλε. Δώσε τηλεορασάρα στο λαό. Να περάσει, παρακαλώ, η πρώτη παίκτριά μα. Έλα, έλα, φίλη μου. Γουστάρω χορό. Είσαι χορεύτρια? Δεν είμαι. Σε εκφράζει. Αλλά σήμερα θα γίνω για σένα. Τι θέλεις να σου βάλουμε να παίξει για την πάρτι σου? Βάλε μου μία Βίκη. Μία Βίκη. Ναι, Άννα. Άννα Βύση. Συγγνώμη. Άννα Βύση. Ναι, ναι. Τι θέλεις από Άννα Βύση να σου βάλω? Η αγάπη δεν τελειώνει. Πώς το λέει? Η αγάπη δεν τελειώνει, ναι. Με αγορισμό. Δεν τις άνες αυτό? Όχι, όχι, κάτσε σου πω. Θέλεις να σου βάλω το αγαπημένο μου? Ναι. Ναι, πάμε όλοι. Κανένας δεν μπορεί να μας πει πως θα ζήσουμε. Κανένας δεν μπορεί να μου πει πως θα ζήσω. Γιατί είναι επιλογή μου. Εκεί στο next, please. Χαμούλης. Χαμούλης, βέβαια. Και εγώ πρώτα κάνω. Γιατί ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση. Βεβαίως, βεβαίως. Και εμείς, Ανίτα μου, τη λατρεύουμε την Άννα Βύση. Βέβαια, η παίκτρια, την είδες πως μπήκε. Στην αρχή, λέει, η αγάπη δεν τελειώνει. Λέω, θα θέλει το σταμάτη γονίδι. Αλλά τελικά ήθελε την Άννα τη Βύση. Και ο σταμάτης γονίδις πολύ αγαπημένος. Σταμάτη μου, έχω εμπνευτεί τον τελευταίο καιρό. Έτσι μου έρχεται. Τι? Θα πάω κι εγώ στην Ανίτα την μπάνια. Θα πάω όμως τα σουκού, τα Σαββατοκύριακα. Τις καθημερινές δεν προλαβαίνεις, αν και μπορείς άμα τρέξεις να πας διπλά. Όχι, δεν πω τις καθημερινές, θέλω κάθομαι να σου κάνω παρέα. Σουκού θα πάω. Σουκού. Όλοι στην Ανίτα, κυρίες και κύριοι μου. Next, όλοι εκεί, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ανίτα. 4,5 κάθε μέρα στο Open Beyond. Αχα. Να ακούσω, έλα λίγο τον άλλο. Ναι, τι θες να σου πω δηλαδή. Θέλω να μου πεις, είμαι ο Δημήτρης και έχω δουλέψει μυστρή πυλοφόρη. Στην οικοδομή ή ότι σου ήρθε. Θα πούμε πάμε για τον επόμενο δεύτερο γύρο τώρα. Εκεί στην κάμερα σου. Πάμε για τον επόμενο δεύτερο γύρο τώρα. Σας φάνηκε λίγο τρομακτικό ο κύριος Σίμων, εμένα.
να τον έχεις το βράδυ να σου παραμιλάει και... Καλέ! Το ξέρω ότι ο Κωνσταντίνος, ο Κωνσταντίνος ο Καζάκος κάνει τον Ντόναλντ. Όπως και ο Χρήστος Μάστορας που τους κάνει όλους, το ξέρετε, έτσι. Αν και εγώ τον κάνω τον Ντακ, τον Ντακ. Πες μου κάτι να σου πω. Πες, γεια σας από την Οδό Ζαρίφη. Γεια σας από την Οδό Ζαρίφη. Αυτό ήταν ο Ντόναλντ ή ο παππούς του Για αν είχανε συγγένεια, πέτυχε αυτό. Πέτυχε. Πες άλλο ένα. Μπορεί να ήταν ο βρεβάμος σου. Πες, πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Τρόμος. Καλή μου να πάω και στο τέτοιο, στον Just Θα σε δώσω στον Μπιμπίλα να πας για μεταγλωτής. Δεν θα τα αφήσουμε αυτό να πάει χαμένο. Έχουμε να βγάλουμε καλοκαίρι, διακοπές. Η Ηλιάνα θέλει κουλ κούλουμα. Έφερα λοιπόν το κούλερ για κουλ κούλουμα με κούλερ. Αλλά τι έχω βάλει μέσα, άδειο το έφερα. Όχι, κορίτσι. Ξέρω να φτιάχνω ταραμοσαλάτα. Ναι, έφτιαξα ταραμοσαλάτα. Οπότε, έχουμε ταραμοσαλάτα. Κουλ ουρί. Κούλα γάνα, όχι κουλ ουρί. Και φυσικά χαλβά αγοραστό. Έχω φτιάξει ταραμοσαλάτα. Έχω φέρει και χαλβά έτοιμο. Στημένο κουλ. Είναι το γλυκό αυτό τη Σαρακοστή. Έχει όμως και θερμίδες, ε. Δεν πειράζει. Τώρα γιατί την πικραίνεις τη γυναίκα που το παίρνει από Ευγένεια και της λες ότι παγαίνει. Άστε να το παίρνει το ευχαριστηδί. Εγώ δεν τρώω, μπορεί να βλέπει και διατροφολόγος μου. Δεν είμαστε καλά τώρα. Έμεινε τελικά χαλβάς. Α, πήρε ένα σπυρί. Ευτυχώς μας έδωσε το χαλβά να παρηγορηθούμε. Γιατί? Γιατί... Δεν ήταν όλο το σύνολο. Όχι. Συγγνώμη, η κυρία πήγε με το κούλερ με την ταραμοσαλάτα μέσα στην μπουτίκ. Δίπλα εκεί στα ρούχα άνοιξε την ταραμοσαλάτα, θα έχει ζέξει όλο το μαγαζί. Τι κέρναγε, είχε φέρει χαλβά, κούλουμα και κουλούρι, ε. Όλα από κου, ε. Καλέ, να πω κάτι, εγώ το είδα και κουλάθηκα. Πάντως, εμείς δεν φάγαμε, ας πούμε, ένα κουλουμίσιο κάτι, δεν φέρατε εδώ πέρα να μας... Να φτιάξουμε μία ανταραμοσαλάτα. Πήρε και το ψυγιάκι ο Στέφανος. Μας πήρε και το ψυγιάκι ο Στέφανος, ο Κασελάκης με την τυρόπιτα που πήγε γιαγιά στο στρατόπεδο. Φέρτε και εμάς εδώ πέρα ότι έχει κάτι από κου. Ας μην πω καλύτερα τι μου έρχεται στο μυαλό. Κούλουμα. Ναι, κούλουμα. Σκέψου πόσες γυναίκες τρελαίνονται με το που βλέπουν και άντρες άσπρες τρίχες στο κεφάλι τους. Δηλαδή, να πάμε από το πιο, από το πιο απλό, ότι «Α, βγήκανε άσπρα», «Α, έχω λευκές τρίχες». Αυτό αρκεί για να σου δημιουργήσει πανικό μερικές φορές. Στους άντρες όχι τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Άλλα είναι τα στοιχεία που πόσοι λέμε. Είναι. «Α, κάτι δεν πάει καλά». Όχι. Αλλά ας μην τα συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι, δεν είναι αυτός. Α, η άλλη θέλει να ξέρει. Δεν μπορώ να πω χρώμα, γιατί... Μα δεν μπορώ, γιατί είναι πολλά χρώματα μαζί. Τι χρώμα, στα μαλλιά το χρώμα. Δεν μπορώ να πω. Και έβαψε και λέω, μπράβο σας λέω. Μπράβο σας λέω που το φροντίζετε. Μου λέει, αφού έχω ασπρίσει από μικρός, γιατί μου λέει να μην κάνω μία ανανέωση. Ναι, καλή, μια και χαρά, να σας πω και κάτι. Να πάνε οι άντρες να βάψουν κανονικά τα μαλλιά που τα βάφουν μόνοι τους στο σπίτι και έχουν κάτι χρώματα που δεν υπάρχουν στη φύση. Και λες, τι χρώμα είναι αυτό. Υπάρχει στη φύση. Να πηγαίνουν να κάνουν ό,τι θέλουν ο καθένας. Θα βάλουμε δηλαδή τέτοιο. Άλλο άμα σου πάει το γκρι. Δηλαδή ο Δήμος μας εδώ που είναι σαν τον Τζορτζ Κλούνεϊ, του πάει το γκρι. Θα το κρατήσει. Έλατε. Έτσι. Τον έφτιαξα για σήμερα. Δεν μου λες. Τι. Να σου πω, ωραία αυτά που μας είπες. Ναι. Αλλά ο Στέφανος άλλο εννοούσε βασικά. Τι. Τι εννοούσε. Ότι ο παππούς δεν. Ρέγια. Είχε πίεση. Ναι, είχε πίεση. Ναι. Ο παππούς έχει πίεση. Πρέπει να το ανεβάσω σήμερα και τελικά να μάθουμε ποιος έκαμε πρώτο, το αυγόνι ή κότα. Εγώ ψηφίζω κότα. Δαγκωτό. Η λογική είναι, δημιουργήθηκε από τον Θεό μια κότα και μετά έγινε το αυγό. Κόκορας, θα έλεγα εγώ. Θέλω να βγω απ' τα διέξοδα αυτό, θέλω να βγω. Εσύ ξεκίνησες ή το αυγό, πες μας εδώ, που με κοιτάει κατάματα. Μου θυμίζει μια θιά μου από τη Θήβα. Τι κάνετε, πώς πάει το σόι. Τι, γιατί να υπάρχει όλο αυτό τώρα εδώ πέρα τώρα. Είσαι εσύ ή το αυγό. Εγώ είμαι της λογικής ότι το αυγό ξεκίνησε. Δηλαδή πρώτα ξεκίνησε τη δημιουργία του αυγού και μετά βγήκες εσύ. Κάτι μου θυμίζεις εσύ. Κάτι, κάτι μου κρύβει. Δεν σου θυμίζει κάτι ρε Σπύρο. Κάτσε να στη γυρίσω. Κοίτα εδώ. Κοίτα το.
Δεν σου θυμίζει κάποια? Εσάς από πάνω σας θυμίζει καμία αυτό το γουρλεβένο βλέμμα? Ναι, 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 κάποια. Δεν τη βλέπεις? Να. Εμένα, παιδί μου, σαν αρχιταχεία κατά πάνω μου. Να, το, να, 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 να. Κάποια μου θυμίζει. Τέλος πάντων, το προαιώνιο αυτό ερώτημα. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Ό,τι και να έχει γίνει, δημιουργήθηκε τέλος πάντων. Τόσο πολλή ερώτηση. Έλα και μια κότα δώρο. Πέταξε κότα. Μου λέει ο ναι, αλλά το βλέμμα της όταν έβλεπε ότι δεν είχε τηλέφωνο το πρωί που ξύπναγε ήταν ανεκτήμητο. Προσέξτε και κάποια στιγμή. Σβήνω τηλέφωνα, σβήνω και διευθύνσεις. Τα πάντα ονόματα, κρυφές υπόπτες πλέον κλήσεις. Κοντά σου έρχομαι, σφιχτά και σ' αγκαλιάζω. Βρε αγόρι μου, μας είπες και μας εξιστόρισες όλη την κατάσταση πριν ξεκινήσει τα blog. Γιατί τότε δεν υπήρχαν τα blog, δεν είχε τα social media. Της έδωσε δώρο της κοπέλας μία σύνδεση. Δεν ήξερε η κοπέλα πότε είχε και πότε δεν είχε τηλέφωνο. Την μπλόκαρε συνέχεια. Πάλι καλά που της πήρε αυτοκίνητο, της κάει τα λάστιχα. Να μην έχει να πάει στη δουλειά της η κοπέλα. Τι πράγμα είσαι, ρε υδροχόε. Τι πράγμα είσαι τώρα, δεν τα κάνει αυτά. Έχει οριμάσει τώρα το πουλάκι μου. Μα συγγνώμη, δηλαδή είχαν χωρίσει, ας πούμε, με την κοπέλα. Μαλώνανε, παιδί μου, και τη έκλεινε. Απλά τσακωμούς. Μόνο τσακωμούς και τη έκλεινε το τηλέφωνο ποτέ μαλώνανε. Ποια κοπέλα ήτανε? Δεν ξέρω τι εποχή Μαντ ήτανε. Εμένα ρωτάς. Το Μαντ δεν είπε, το μισθό του Μαντ. Ξέρω σε ποια έκανε blog. Ξέρω τι έκανε. Ναι, το άκουσες, το άκουσες πως το είπε. 700 κατάδυνα λέει έτσι. Ναι, είχε πάει και με το celebrity τότε. Ψάχτε, ψάχτε, με τον Νίκο Κοκλώνη, βέβαια, βέβαια. Τώρα το πουλάκι μου δεν κάνει τέτοια. Κάνει κατευθείαν δώρο τη συσκευή, δεν κάνει τις συνδέσεις. Πάρε με κινητό να έχεις, να με παίρνεις. Πάρε και άμα θες με παίρνεις, δεν με θες όχι. Φιλιά στο Δημητράκη. Εγώ είχα δει που είχε πάρει στην κυρία που λέει ένα δερμάτινο. Στην κυρία? Ναι, και μετά τη ρώταγε άμα το έχει ακόμα. Μάλιστα. Πώς δεν θυμάμαι, εγώ θα θυμάμαι. Ούγκα challenge. Ούγκα challenge. Πεις τελικά. Δεν θα σας μόνο πω. Το αφημείτε μας. Είπες να πάμε να ανοίξουμε εταιρεία, Μαριάντα. Εντάξει, το κορίτσι είναι χαρούμενο. Εσύ και εσείς, δεν ξέρω κιόλας. Δεν το έχω και γούρι εγώ το τόσο πολύ, ρε παιδάκι μου, στις αρχές. Άστρο να λίγο να δέσει. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν το έχω και γούρι, ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα. Είναι και οι άλλοι, τι θα κάνετε. Επίσης τώρα, να λέμε για γάμο, το άλλο στοιχείο που κρατάω είναι ανοίξτε τα γραφεία του Καλημέρη. Θα έρθουν ουρές εδώ για τα προξενιά. Ό,τι προξενιά έχει κάνει ο Καλημέρης έχει πάει καλά. Και δεν είναι καληνύχτης, είναι Καλημέρης. Όλοι, να, αν ακούνε και οι φίλες που έχουμε κοινό φίλο τον κύριο Καλημέρη, ελάτε εδώ για τα προξενιά. Μα και το ξέρω, το ξέρω. Μήπως πρέπει να κάνει και κάποια καινούργια προξενιά. Μου ήρθε ένα μήνυμα όπου κάποιος μου λέει, κυρία Χατζηστεφανή, θα ήθελα 10.000 ευρώ για να πάω 2-3 ταξιδάκια να ψυχείς. Μπορεί να έχετε τρέλα και να θέλετε να μου τα δώσετε. Και εγώ ως αντάλλαγμα θα σας στείλω τα βιντεάκια πώς ξόδεψα τα χρήματά σας. Ποιος είναι αυτός ο μίστης, να του πούμε τα συγχαρητήρια που θέλει στην άλλη. Μπράβο, και μπράβο. Η κυρία Χατζηστεφανή θέλει 10.000 ευρώ, πάω 3 ταξιδάκια. Αν τα όντως του τα δώσει όμως, κυρία Χατζηστεφανή, και εγώ δεν θα πάω 3 ταξιδάκια. Να πάω να ρημάξω σε μία. Πού να πάω? Μακριά. Σε ένα βουνό, να κάτσω να ηρεμήσει το κεφάλι μου από αυτή τη σεζόν εδώ πέρα. Θα τη στείλει όμως βιντεάκι, οπότε θα υπάρξει μια ανταλλαγή. Θα στείλω και εγώ πώς φαγώθηκαν τα λεφτά. Πώς ήταν ο άλλος που αντί για αποδείξεις έδινε τα, πώς το λένε, στον ηλίθιο και πανηλίθιο που έδινε τις χαρτοπετσέτες και λέει αυτό φαγώθηκε εκεί, αυτό φαγώθηκε εκεί. Το έχουν και αγαπητέ μου μίστη, οι άνθρωποι που δίνουν τα λεφτά και έχασαν τα βαλή κάνουν επιχειρήσεις. Αν πεις ότι κάνω μία επιχείρηση ταξιδιωτικής εκπομπής όμως, για δες το μίστη μου, για δες το. Συνδυάζονται. Συνδυάζονται. Κάτι για την Καλλιόπη που μπήκα, παιδιά, και διάβασα. Πώς έχει βγει τώρα αυτό να λες την τουαλέτα Καλλιόπη? Παλαιότερα, λέει, όταν φτιαχνόταν τα έργα, λέει, στην Ομόνοια, στην πλατεία Ομονίας, για να καλύψουν τον εξαερισμό και όλα αυτά, αυτά που τέλος πάντων δεν θέλανε να φαίνονται, βάλανε τις 9 μούσες. Και η Καλλιόπη είχε περισσέψει, αλλά πρέπει να τη βάζανε. Δεν μπορεί να είναι 8 μούσες και η Καλλιόπη να πάει αλλού. Και τη βάλανε δίπλα στην τουαλέτα. Και όταν ήθελε κάποιος να πει ότι πού πας, πάω στην Καλλιόπη.
Και εννοούσα ότι πάω δίπλα στην τουαλέτα. Πόσο εξευγενισμένο ήταν αυτό. Θέλω να σου πω, δεν είναι σεξιστικό, μην τα παίρνουν και όλα και τα πάντα. Δεν ήξερα ότι θα πήγα να κάνω τουαλέτα, ότι θα εξάγω πολιτισμό με έναν τρόπο. Με την τραγουδά σου και την καρμπή. Συγγνώμη, ότι βγάλαν την τουαλέτα ανάλογα με τις μούσες. Επίσης, ποιος σκέφτηκε να βάλει δίπλες τουαλέτες στις μούσες. Που εμπνέεσαι βέβαια όταν πας εκεί πέρα και θέλει την έμπνευσή του. Αλλά γιατί να βάλουν τις 9 μούσες, δεν κατάλαβα. Γύρω-γύρω ήταν. Δηλαδή γύρω-γύρω σε όλη την Ομόνοια είχε τις μούσες και έκατσε τώρα η Καλλιόπη να είναι εκεί. Θα μπορούσε να είναι η Κλωθό, ας πούμε. Ναι, θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε. Που δεν τέριαζε. Πού πας στην Κλωθό. Πού πας στην Κλωθό, πάω να καθαρίσω την Κλωθό. Δεν τέριαζε. Δεν θυμάμαι και τις άλλες μούσες. Κλειό, ευτέρπη, θάλετερ, ψυχόρια, ρατόπολίμια, μελπομένη Καλλιόπη. Μου διαφεύγει μια τώρα. Όπα. Έχω αποκλειστικές πληροφορίες. Έχω μάθει. Τι λέτε τώρα, πείτε μας έκτακτο κορίτσι. Από το Γιώργο Λιάγκα είναι αποκλειστικές μου πληροφορίες. Παρακαλώ, σας ακούμε κυρία μου. Μαθαίνει λοιπόν ότι ο κύριος Κασελάκης, ναι, έχει πάει για αγκαρία. Πού? Πού? Στα μαγειρία. Μαγειρία τον έχουνε. Πατάτε καλά, δεν τα λες και αγκαρία τα μαγειρία. Σήμερα πάντως έχουν όσπρια. Αλλά όμως καθαρίζει κρεμμύδια μέχρι το βράδυ. Αχ, και την πρώτη μέρα που πήγαν όσπρια είχανε. Δεν θα πάρει ανάσα ο κύριος Κασελάκης εκεί στο κέμπο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε το έκτακτο κορίτσι για την έκτακτη αυτή ενημέρωση. Και πάμε προς τα έξω. Γιατί πρέπει να πάω να συναντήσω την Καλλιόπη λίγο και τα λέμε. Κριέ, στην εργασία αυτή την εβδομάδα θέλω να είσαι ηγέτης. Ξέρεις, έτσι, κοτσονάτος. Γιατί αυτή την εβδομάδα μπορεί να υπάρχουν βέβαια κάποιες προκλήσεις, αλλά θα τις ξεπεράσεις σίγουρα. Όπως και ο Ταύρος, παραδείγματος χάρη, φαίνεται η επαγγελματική του εβδομάδα σαν μια έναστρη νύχτα. Μπορεί να κάνει και όνειρα και σκέψεις και πολλά ακόμα. Δίδυμε. Θέλω να είσαι διασκεδαστής μέσα στη δουλειά. Οι συνάδελφοι χρειάζονται την ενέργειά σου, αλλά και ένα καλύτερο κλίμα στην εργασία ίσως να βοηθήσει. Ενώ ο καρκίνος είναι ο φύλακας άγγελος της εταιρείας γι' αυτό. Αν έχετε μία απορία, ζητήστε συμβουλή από καρκίνο συνάδελφο. Λοιπόν, και όσο τρέχουμε εδώ με τα τηλεοπτικά μας και αυτά που βλέπουμε και περνάμε καλά, πάμε τώρα να διεκδικήσουμε και τα δώρα μας, γιατί δεν μιλάμε για κάτι απλό. Μιλάμε για μία δώρο επιταγή αξίας 7.000 ευρώ για πάγκο κουζίνας Kerok ή για έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Colpasan. Μία προσφορά της εταιρείας Area Core Acrylic, που είναι η επίσημη αντιπρόσωπος των εταιριών Kerok και Colpasan για την Ελλάδα και την Κύπρο. Επίσης, υπάρχει μία ακόμα προσφορά στο τέλος Μαρτίου στην Area Core Acrylic. Μπορείτε να αποκτήσετε εντελώς δωρεάν νερό χύτη αξίας 500 ευρώ με κάθε αγορά πάγκου κουζίνας Kerok. Η Area Core Acrylic έχει την απόλυτη εξειδίκευση στην κατασκευή πάγκων κουζίνας μπάνιου και οποιασδήποτε άλλη ειδική κατασκευή με το υλικό Kerok στην κορυφή των υλικών Solid Surface. Με το ίδιο μήνυμα ή κλήση, ή πολλά μηνύματα ή πολλές κλήσεις, διεκδικούμε και το Citroën C3 έκδοση γιου 1200 κυβικά. Το βλέπετε, το έχετε πραγματικά ζηλέψει αυτό το αυτοκίνητο. Είναι η στιγμή να γίνει δικό σας. Χαμηλή κατανάλωση, μόλις 5,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Ευέλικτο και άνετο αυτοκίνητο πόλης. Να σας πω ότι είναι φουλ εξοπλισμένο, γιατί είναι έκδοση γιου και θα έρθει στα χέρια σας σε γκρι μεταλλικό χρώμα. Αξίας 17.500 ευρώ το αυτοκίνητο, παρακαλώ. Πάμε να διεκδικήσουμε και τα δύο. Και βάζουμε τον τυχερό μας αριθμό σε μηνύματα και κλήσεις. Ακούστε με. Ζήτα αλφα κενό ονοματεπώνυμο στο 14800 ή τηλεφωνούμε στο 14800. Πού είναι τα γόρη μας? Από μένα ζήτα συμβουλή που είμαι καρκίνος. Θα σου πω εγώ πού είναι τα γόρη μας. Να σου απαντήσω. Ναι. Δεν ξέρω. Να, καταφωνεί. Θα μας το απαντήσει ο ίδιος. Έπρεπε να γίνω μάντισα. Λούπεν, κάτσε εδώ. Έρχεται ο φίλος σου. Έρχεται. Έρχεται. Να το. Με μαζονάκι. Μετά από αυτά τα χορευτικά, Κατερίνα, είχα επίσημη πρόταση από μαγαζί να πάω να χορεύω. Τι θες να χορεύω, τα χορευτικά που έχουμε κάνει. Τα χορευτικά, τα παραδοσιακά, τα ωραία. Ο κόσμος τα αγάπησε και τα ζητάει. Με τι? Διαβάστατε αυτή την πρόταση, μην πανέρθουμε όλοι. Γιατί, για όλους μας είπε. Απλά το είπανε μέσα μου. Βεβαίως. Και δεν είπε και ο Χρήστος Αντωνιάδης ότι μετά τα χορευτικά μας παίρνει άμα θέλουμε στην περιοδία. Ναι, Δημήτρη μου. Να το σκεφτούμε. Ο Σκορπιός είναι για σένα. Ποιος είναι ο Σκορπιός?
Τι είναι αυτά που λες για παράδειγμα. Είπε το πιο viral διαφημιστικό που παίζει αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι, για πες. Ο Σκορπιός είναι για σένα. Α, το Σκορπιός Club. Το Σκορπιός Club. Έχει γίνει ό,τι πιο viral. Όλοι έτσι τα κάνουν πια. Ναι, αλλά το καταλάβανε λάθος ο κόσμος. Γι' αυτό το ξανά έκανε το βίντεο. Δεν είναι για αυτό το πράγμα. Το ξανά έκανε. Έτσι θα κάνουμε κι εμείς. Αφού ο Δο Ζαρίφη είναι για σένα. Παμ, παμ. Από εδώ το κοπέλα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάτι που δεν έχετε κάνει ακόμα και θέλετε να κάνετε, είναι στα σχέδιά σας. Κοίτα, ένα buggy jumping στο κενό με εξιτάρει. Ναι. Δεν το έχω κάνει. Θα το κάνετε όντως. Εδώ το έχω κάνει στη ζωή το buggy jumping. Θα το κάνω. ναι, αυτό είναι κάτι που θα με εξιτάρει. Πάω να πέσω στο θέμα, έχω τρελάνει το Θεό. Μπαντζι! Μπαντζι! Έχεις κάνει εσύ, μπαντζι! Έχω τρομερή ψηφοφοβία. Βασικά όχι ψηφοφοβία, ακροφοβία. Έχω πει ότι και ο κολλητός μου φίλος έχει μία από τις μεγαλύτερες σχολές ελεύθερης πτώσης και με παρακαλάει από. Μα είναι δώρο αυτό που σε παρακαλάει και αυτό. Δεν μπορώ να το κάνω με τίποτα. Δεν ξέρω, φοβάμαι. Το έκανα μόνο. Έχω παρατηρήσει τον εαυτό μου ότι ό,τι έχει να κάνει με δουλειά, επειδή δεν μπορώ να πω όχι. Μπορεί να το κάνει σε σαγύρισμα. Πάρτε το φίλο στη σχολή να όχι, 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 όχι. Θα πας με την κυρία Παρούλη. Δεν θυμάσαι η Ελένη τι με έβαζε και έκανα που ανέβαινα τη ζέτα. Πώς δεν θυμάμαι. Θα πας εσύ. Άμα πάει ο Δημητράκης, ναι. Να σου πω, αφού είπε η κυρία Παρούλη, το είπε body jumping, που σημαίνει ότι θέλει ένα body μαζί, ένα φίλο. Ένα φίλο. Θα πας εσύ να πέσεις. Σα φίλο ή σα φίλη. Όπως θες. Όπως θες. Να πέσουμε το θέμα. Το ζήτημα είναι να γίνει το body jumping. Όταν φτάσεις στα άκρα της ζωής σου μετά, τι πάει. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Extreme sport πάει για να το ξεπεράσεις. Ρε, ετοιμάστε μου τη γέφυρα Χαλκίδος, έρχομαι για body jumping. Αλλά ξέρεις τι φοβάμαι, μην πέσω κι εγώ αλλιώς μετά από την πίεση. Όχι αγάπη μου, ίδια θα βγεις. Το πολύ πολύ να ισχύω η ρητίδα. Το ένα πιστολάκ και το άλλο λάκ. Κάνε έναν ανεμιστήρα θέλω, να ανεμίσει το μαλλί του. Δεν είχε ο λάκ ανεμιστήρα, από τις φιγούρες του έφερνε τον αέρα. Συγγνώμη ρε παιδί, το μαλλί. Έχω εγώ μαλλί, τέλος πάντων. Πάντως, ο Λάκης, να πούμε, ότι εκτός ότι χορεύει καταπληκτικό ζεμπέκικο, πολύ κάνει μαθήματα, χορεύει επίσης πολύ ωραίο φλαμέγκο. Τι είχαμε το τσιφτετέλι, δεν θυμάσαι. Τσιφτετέλι, φανταστικό και τι κομματάρα αυτό, ε. Εγώ αφιλένομαι με σένα που πραγματικά και το είδα και εδώ στο εορταστικό που κάναμε την Καθαρά Δευτέρα που ξέρει τα πάντα. Όλα τα τραγούδια καλέ. Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί άμα κάποιο τραγουδιστή να ξεχαστεί, θα πα άνετα εσύ. Εγώ υποβολή. Ω, να το! Έλα, προαγωγούλα, να τι άλλη καριέρα. Θα πάω στα μπουζούκια να κάνω. Θα την πω μελλοντολογική αυτή την πρόταση. Δεν είναι τόσο μελλοντολογικό. Τώρα έβαλε ένα γιατί. Το προβλέπεις λίγο. Γιατί δεν έβαζε τους μπερέδες δίπλα. Τι να κάνει, το σύντροφο Παρνασσό. Να κάνει το σύντροφο Παρνασσό, έπαξε. Τραγιάσκα χαμηλώνει και θα ρώτα με μαλώνει. Έτσι, μπράβο. Με τη τραγιάσκα όχι τόσο, αλλά το κέρατο τη Μαλέφισεντ είναι σαν να προβλέπει. Δεν το έχω γούρι στο σύμφωνο συμβίωση να βάζει κέρατο. Έλατε, μια είναι σαν να προκαλεί την τύχη σου. Η οποία πιστεύει. Δεν θα έρθει κάποια στιγμή ή για όλους το είπε κιόλας για να το ξεκαρφώσει, κατάλαβες. Γιατί όταν κάνεις το αντίθετο, σου λες... Σου λέει κάνω πρόβα, δεν μου πάει. Κάνε... Μην το τολμήσεις. Μην το τολμήσεις. Γιατί θα πάει να συναντήσεις τη... Μωρέ, πάει δεν πάει που λέει και το σύνθημα. Κάποια στιγμή το κέρατο θα το φάει. Εννοώ τον εαυτό μου. Θα πει. Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτες, να δω που χάνεσαι. Πού ήτανε, πού ήτανε, η κοπέλα σου λέει τι πήγε, τσάπα λεφτά μωρέ Τραϊάννα μου. Με 50 ευρώ Κατερίνα δεν ξέρεις τι σου λέω εγώ. Σου λέω τα πάντα όλα. Κάνεις καμιά πρόβλεψη, γιατί εγώ πούμε... Με 50 ευρώ δεν καταλαβαίνεις, βγάζω αστρολογικό χάρτη. Σου λέω τον καφέ, σου λέω το αυγό και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ωραία. Κάνε μία πρόβλεψη, ρε παιδάκι. Δεν θέλω να την. Γιατί αυτά τα πράγματα. Όχι, όχι ξέρεις τι γίνεται. Θα σου πω τι γίνεται. Εγώ θα σου κάνω την πρόβλεψη. Mm. Θα την πω εδώ στον αέρα, θα το ξέρει ο κόσμος και μετά θα καταστραφήσω. Οπότε θα την πω κατηδίαν οι δυο μας. Μπράβο, για να μην καεί. Για να μην καεί. Πάντως, εγώ χαρτιά έλεγα παλιά, αλλά επειδή. Η αλήθεια είναι ότι στο σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή πολύ κοντά, βλέπω αλλαγές. Α, δηλαδή τα ζώδια δεν τα λες για τη δουλειά, έτσι δεν βλέπω το κάνει σαν δουλειά. Αλλαγές σοβαρές εσένα. Αλλαγές σοβαρές, ε. Μήπως να πέσει τελικά από πάνω, επειδή έχουμε με τον κύριο Καπετανίδη την πρόσβαση, πάρ' το τηλέφωνο της καφετζούς που πήγε η Τραϊάννα. Πάρ' το τηλέφωνο της καφετζούς που πήγε η Τραϊάννα. Όχι, θα σου πει τα ίδια. Συγγνώμη, τι είναι το CRP, αυτό με τις ανάσες. Ξέρεις εσύ να κάνεις CRP. Θα σου κάνει ο κύριος Καπετανίδης, τα ξέρει όλα. Μανάθε μας, ξέρει αριθμολογία CRP.
Τα πάντα λοιπόν, όλα. Να πω κάτι, το CRP είναι μελλοντολογική πρόβλεψη και το CRP. Καρπά. Καινούριο. Ημερομηνία γέννησης και τα λοιπά. Ναι, πες τα εσύ. Παρακαλώ, ο Δό Ζαρίφη στο Instagram. Και άμα αν δώσεις ξέρετε. Και ίδιο, θα σου δώσει και διατροφή. Ορίστε. Αλήθεια. Θα του δώσω και τις τιμές του Χασιμότου αν είναι. Τότε, λοιπόν, εγώ θέλω το εξής. Πρώτον, αν στην οδό Ζαρίφη, αν μπορείτε CRP και γνωρίζετε, στείλτε μας μήνυμα. Δεύτερον, σου είχαν πει οι καφετζούδες ότι θα έρθεις εδώ πέρα. Ήτανε μαύρος ο Τελβές, είχες πάει σε καφετζού και στο προβλέψανε. Όχι. Να πάω, ε. Να πας, αγόρι μου, να πας. Καλό θα σου βγει. CRP, στείλτε μου μήνυμα να ξέρω. Ερικλή, πώς πέρασες την καθαρά Δευτέρα, πέταξε καρπέτο? Δεν πέταξα απολύτως τίποτα. Κάτι σκουπίδια πέταξα για να μην βρωμήσει το σπίτι. Ήμουνα σε ένα καναπέ τρεις μέρες, δεν κουνήθηκα καθόλου. Απλά έκανα μια βουτιά στη θάλασσα. Μήνυμα σε λάθος παραλήπτη έχει στείλει. Έχει συμβεί το αντίστροφο όμως. Δεν ήταν μήνυμα, ήταν απλά δεν κλείσαν το τηλέφωνο. Ναι. Και άκουγα να με θάβουνε το άτομο που μιλούσα. Και τι έλεγε δηλαδή για σένα? Με πήρε πάλι αυτός, ο ενοχλητικός και αυτό. Και... εντάξει, κάποια στιγμή το έκλεισα, δεν είπα ποτέ τίποτα. Με πήρε πίσω και μου λέει, έγινε κάτι? Όχι, λέω. Μου λέει, άκουσες κάτι περίεργο? Όχι, λέω, δεν, εντάξει. Μετά έπαθα ελεροντροπή και εγώ έσβηξα τα χτυλάκια μέσα στα παπούτσια. Το έχει πάθει και εσύ, Κατερίνα, αυτό. Εγώ η αλήθεια είναι ότι όταν αφήνει ο άλλος ανοιχτό το τηλέφωνο, το κλείνω κατευθείαν για να μην το πάθω. Μπράβο, ναι. Γιατί λέω μην ακούσω τίποτα σκολιανά. Έχω στείλει όμως μήνυμα. Κατά λάθος, ε. Έχω στείλει μήνυμα σε φλερτ τέλος πάντων που ήταν να στείλω στην κολλητή μου και τη έλεγα κοίτα τι μου έστειλε και το έστειλα στον ίδιο. Και πώς πήγε αυτό? Το φλερτ πήγε η Αυστραλία αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι. Δεν το ξανασυνάντησα. Καγκούρο γίνηκε. Αυτό που εσείς οι γυναίκες τα μοιράζει όλες και θέλετε ένα κοινό αποτέλεσμα και να συμφωνεί και να συμβαδίζει η άποψη δικιά σου με την κοπέλα σου δεν κάνει. Σχέση κάνει εσύ με το ετερονίμηση. Θα μου στείλει εσύ το φλερτ ένα τι κάνει. Ξέρεις τη σύσκεψη γίνεται. Αυτό είναι που πληρώνουν οι άντρες. Αυτή τη σύσκεψη πληρώνουν. Γιατί σου λέει πού, τι γράφει, πώς το γράφει, με κεφαλαία, με μικρά. Πόσα ερωτηματικά έχει βάλει. Γιατί άλλο θα στείλω εγώ στην κολλητή μου, στείλε τι κάνει τρία αποσιοποιητικά. Σίγουρα δεν σου βάλε και ερωτηματικό. Σίγουρα μετά γίνονται συσκέψει επί συσκέψεων. CSI. CSI και CMI και σχέση πάει στο Ακαπούλκο. Που γίνονται αυτά. Και CRP. Δεν μπορώ που από πάνω είναι κυρίες και εμείς εδώ είμαστε. Μα... α, είναι κυρίες από πάνω. Ναι, δεν κάνεις τη σύσκεψη. Μπράβο, αγάπη μου. Έχω από πάνω έτσι μπράβο, γιατί το κατινάζ είναι διεθνές. Το κατινάζ. Βεβαίως, θα μου στείλει. Σου έχει βγει σε καλό το κατινάζ μεταξύ μας. Πάρα πολύ καλό μου έχει βγει εμένα. Σε τι? Σε τίποτα. Αλλά προς το παρόν κάνω μια σύσκεψη. Είναι πολύ κακό το κατινάζ. Γι' αυτό σου λέει. Επειδή δεν βοηθάει πουθενά και επειδή μπορεί να έχει δεύτερες και τρίτες σκέψεις που να χαλάνε την πρώτη σκέψη που έχει για κάποιον άνθρωπο, μπορεί να σου βγάλει όχι, σε λάθος λόγους. Εγώ πριν στείλω την απάντηση στο φλόρτ, δηλαδή μου στέλνει πού είσαι. Δεν θα το περάσω 35 κόσκινα. Ναι, αλλά άμα το κάνει αυτός, μετά το περνάς εσύ 35 κόσκινα από αυτόν. Σιγά μη στείλεις εσύ στον κολλητό, πώς το λένε το παιδί που γνώρισε τον υπέροχο. Θα στείλεις εσύ στο Σπύρο μου, στείλε το φλερτ που είσαι. Θα πει ο άλλος, ρε δε μας. Ενώ εσύ θα κάτσεις για να... έλα να παίξουμε ένα παντέλ σου λέει εσένα. Ναι, αλλά... τι έπαθε το χέρι? Όχι τίποτα, έκανα μια φυσικοθεραπεία. Τι παίζεις, παιδί μου, στο μονομάχο? Στο μονομάχο. Βγαίνει και σε άλλα χρώματα αυτό? Ναι, βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Καλέ, είναι τραυματίας. Πολέμου. Κάτσε να στείλω μήνυμα στις κολλητές μου. Θα ήθελες να γνωρίσεις εσύ κάποιον, κάποια κυρία? Αρέσει πάρα πολύ σαν στυλ η κυρία Ματίνα Παγώνη. Σαν στυλ? Ναι. Τη θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γυναίκα και προσωπικότητα. Μ' αρέσει όλο το στυλ. Από το γυαλί που φοράει, το πώς δίνεται και το πώς μιλάει. Γιατί όλα ξεκινάνε από εδώ. Θέλω να σε δω, μάμα να ζητάς. Σε κάθε οδό και εδώ στα λίγα που ζητάς. Θέλω να σε δω. Γιατί
Σου λέει. Δεξιό, όπως είπε και η φίλη μας η Άννα πριν. Συγγνώμη, παιδιά, το... γιατί ο άνθρωπος είπε θέλω να την γνωρίσω γιατί μου κάνει πολύ εντύπωση σαν προσωπικότητα και εμένα. Είπε το στυλ, ρε Κατερίνα. Και το στυλ. Είπε και σαν γυναίκα. Είμαι και ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Είπε και σαν γυναίκα. Βέβαια, την περνά στον ντούκου την ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Γι' αυτό δεν μας έριξες βλέμμα ποτέ. Δημητράκη. Κάτσε. Έχει πολλές πλευρές το ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Να την παρατηρήσει για να γράψει κάτι μπορεί η δουλειά του να είναι. Εγώ, ας πούμε, και εγώ, αν ήμουν. Δηλαδή, και εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, κυρία Παγώνη, βέβαια. Ως προς τι όμως. Σε όλα, σε όλα. Σε όλα. Τα κοκόρια της, τα μαλλιά, τα λόγια της. Σε αυτά της που κάνουν. Το περαμένο της. Οκ. Τα φωτσέγια αυτά που κάνει. Τι μου φέρε τα δοκάρια, είχαμε εδώ τα μισκότα. Δεν θέλω. Αυτά και να το στέλνω. Τώρα θα στείλω ότι δεν ήθελες να γνωρίσει την ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Στη φίλη μου να μου πει γι' αυτό σε αυτήν η Κατερίνα. Συγγνώμη, θα την γνωρίσω. Σε καλά. Εμένα γνώρισε. Με το που πεις αυτό σε κάποιο φλερτ ότι θέλω για τη μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα στην τέτοια θα πάει στους φίλους να κάνει όντως meeting. Να πάει στο καλό. Άμα δεν θέλει ενδιαφέρουσα προσωπικότητα δεν το θέλουμε κι εμείς. Δεν το θέλουμε. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή κάποιος δεν βγήκε στο πρόγραμμα και μου λένε έλα γρήγορα, κατέβα κάτω. Κουμπώνω το στιθόδες μου, προσπαθώ να φύγω γρήγορα και εκεί που αυτό πετάγονται όλα και πάω έτσι και έβγαλα την εκπομπή από τον κρυό μέχρι τους ηχθείς, αυτό το στήλι, λες και έκανα προσευχή. Η αλήθεια είναι ότι και είναι και έτσι ωραία petite κατάσταση, γιατί άμα λυθεί ο δικός θα... Άσε Κατερινά, και τα δικά σου τα ατυχήματα... Ποιος είμαι εκεί, Σπύρο, Δήμο, Παναγιώτη, δεν σας βλέπω καλά. Δεν φοράνε στιθόδες με όταν με διάφορα εγώ. Όχι, λέω, άμα... η αλήθεια είναι ότι η γυναίκα έχει μία ασφάλεια, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω τώρα αυτό το πράγμα. Μία ασφάλεια με τους στιθόδες μας. Σε παρακαλώ, μην κοιτάς προς τα δω. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Την τηλεόραση κοίτα, Δημητράκη μου. Την τηλεόραση κοίτα. Ναι, ναι. Τι είναι να πεις 12 ζώδια να βαστάς έτσι. Εσένα σου έχει συμβεί κάτι. Όχι, να πω 12 ζώδια έτσι θα με βλέπατε με ενάρθηκα την άλλη μέρα. Πολύ ζώδια, ρε παιδί μου, σε κάποια παλιά σου εκπομπή. Μου έχει συμβεί να ανοίξει. Ναι. Ναι. Κάτι έχουμε καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Ήμασταν και μαζί τότε, αν θυμάσαι. Ήσουν στο open ή σε κάποια άλλη εκπομπή. Ήμουνα open, αλλά άλλαξε. Αλλά άλλο. Εγώ πέφτω συχνά πάλι. Okay. Ήταν προφητικό ότι θα γίνει open η κατάστασή μου. Ναι. Ήταν προφητικό. Πάντως είναι δύσκολο πράγμα τώρα αυτό. Είναι σαν να σηκωθεί εσύ τώρα και να σου σκίσει όλο το παντελόνι από πίσω και να μην φορά εσόρουχο. Μου έχει συμβεί. Τι? Να είσαι χωρίς εσόρουχο. Φαντάζεσαι χωρίς εσόρουχο. Δεν σου έχει συμβεί να σκύψεις και να σκιστεί η φόρμα σου από κάτω. Φόρμα... Να είσαι σε σόπου τα παντελόνια, ξέρεις τα υφασμάτινα αυτά, δεν είναι τα 100% έτοιμα παραγωγής, είναι αυτά που φτιάχνουν πάνω. Αυτά που κάνατε τις έπαιδες. Και σου σκίστηκε από πίσω. Σου σκίστηκε γιατί όλα αυτά είναι και καταλαβαίνεις. Είναι και δείγματα αυτά. Είναι και δείγματα, όπως το είπες, είναι δείγμα γιατί αυτό δεν έχει βγει στην παραγωγή, δεν έχει περάσει τεχνικό έλεγχο. Οπότε όλα αυτά, γι' αυτό βλέπεις συχνά πυκνά ατυχήματα στις πασαρέλες, κοπέλες. Α, γι' αυτό βλέπεις και τόσο κόσμο στα backstage. Περιμένουν. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι. Είχες όμως από μέσα υποστηρικτή. Είχα από μέσα υποστηρικτή και εντάξει, okay, όλα καλά. Εντάξει, άμα υπήρχε υποστηρικτής, εντάξει, λέω μήπως... Να βγήκες έτσι με... Με τις 9 μουσες. Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου τηλεθεατές, 10.30 είναι αυτά τα σνίκες, τα δείχνουμε συνέχεια, δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Ωραία, κάτω σάνετα. Είπα πως κι ασκονισμένα απ' το χώμα το δρόμο. Ερχόμαι απ' την Αθήνα, όλο ποτάμα ροδρομό. Ότι έβαλε σνίκερ σήμερα η Κατερίνα καινούριου, να το, τα προεόρτια της εκλήψεως, τα βλέπετε, αρχίζει και... Πότε είναι η εκλήψη πάλι? 25, είπαμε, 25 Μαρτίου, λοιπόν. 25. Θα τα λέει και ο Τρίκας εδώ πέρα που είναι ο κατά τρίκας, τη διάρκεια, αλλά θέλω λίγο. Αγάπες μου εκεί έξω, μια, τα βλέπετε. Μέχρι και σνίκερ έβαλε καινούριο. Η έκλειψη αυτή είναι δύσκολη. Τι είναι εύκολο, ρε Κατερίνα, δηλαδή πραγματικά. Σε παρακαλώ, εσένα δεν σε πιάνει, ρε. Α, δεν με πιάνει. Α, εντάξει, παιδιά, κρύ, είναι όλα μια χαρά. Καρκίνη, κρυή, καρκίνη. Τα μεταβλητά, ζυγή μας και γόκερη. Βαθιά ανάσα. Έρχεται. Βαθιά ανάσα έρχεται. Μην είναι η τελευταία. Αλλά εντάξει, θα εσύ πιστεύεις ότι δηλαδή, τα sneakers τα βάλει για την έκλειψη ή κάτι άλλο έχει συμβεί? Εγώ πιστεύω ότι αρχίζει... Εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι σε φόρμα τον τελευταίο καιρό... Μήπως είναι ερωτευμένη. Ότι από... Ερωτευμένη. Γιατί? Όχι, δεν είναι. Α, εννοείς ότι ήθελε να είναι λίγο πιο άνετη. Πιο cool. Άνετη, πιο cool. Η εκπομπή έχει αλλάξει, είναι ωραία, ναι, ναι, είναι ναι, αυτό. Α, και ήθελε το έχει διαφορετική αυτοπεποίθηση. Εγώ αύριο με τακούνι. Τακούνι εσύ? Ναι, θα είναι σημειολογικό. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Μωρέ, θα το βάλω και θα πάει καπνός.
Δεν έχω να σου δώσω παλάτια και λεφτά. Εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ έχω καρδιά. Τι συμβαίνει με τους φλόρ στην τελική τηλεόραση? Τι γίνεται, έχετε κάνει κανένα συνεδρία στην φλόρ? Συγγνώμη, το Στέλιο το ξέρει. Πώς δεν το ξέρω το Στέλιο το φλόρ? Είμαι και εγώ φαν του και θέλω να τον πέρα. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Είναι υπέροχος, αυτός, δεν υπάρχει. Αλλά είναι ο Στέλιος τόσο έχω... τρομερό, καταπληκτικό παιδί. Εσύ γιατί δεν με αγκαλιάζει, ρε. Αυτός εδώ είναι... Πώς έκανε η άλλη στο Big Brother? Εμένα ο Κώστας και ο γενικός, γιατί δεν με αγκαλιάζει, μας κλαίω. Δεν με αγκαλιάζει, με βρίζει, μου λες λόγια. Έκανε ζήλιες τώρα, ζήλιες. Αγόρι μου, λουλούλι μου. Τα βλέπεις, Δημητράκη. Να αγκαλιαζόμαστε, παιδιά. Ποτέ δεν ξέρω πού να αποχαιρετήσω. Στο σπίτι να δεις μετά κάτι αγκαλιές που θα πάρει. Γιατί. Σε περιμένω στο σπίτι άλλες αγκαλιές. Κανείς, τέλος πάντων, δεν είναι μόνος εδώ μέσα. Τι γίνεται, Χριστέ μου. Εμένα, ας πούμε, αν με γκουγκλάρεις, που το έκανα πρόσφατα, όλοι με γράφουν πολύ μεγαλύτερο πόσο είμαι. Γιατί δεν μας λες πόσο είσαι? Γιατί πρέπει να το δηλώσω? Όχι, επειδή λες. Στο Ληψιαρχείο Αθηνών. Πώς πεις την αλήθεια, για να μην γράφουν... Κάτσε να δω τι λέει. Δεν πάω να μου βάζουν. Ωραία, είσαι κάτω από 55. Πάντως 75 που είπε ο Κωνσταντάρας δεν είμαι. Αυτό ήταν άδικο, ήταν χτύπημα κάτω από το. Όχι, όχι, εντάξει. Αυτό μπορώ να το εγώ θα πω, εδώ λέμε αλήθειες. Ούτε 60 είναι. Ακόμη. Άρα είναι 59. Ξέρω. Εγώ άρα κάποια παρουσιάστρια που κοντά είμαστε. Να είμαστε δίκαιοι. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι... Τι 75 και 60 ρε παιδιά. Είναι και έτσι πουλά μπρος Κωνσταντάρας. Έτσι μπορεί ο Κωνσταντάρας με την μπλούζα Sex Pistols. Έτσι είπε. Έκανε και τον Αγίτη. Ήθελε να κάνει τον Τέντι Μπόι. Επίσης, μην αρχίσουμε να μετράμε. Θα αρχίσουμε να λέμε και κιλά και τέτοια και δεν μας συμφέρει. Ο καθένας έχει το δικό του το χτύπημα. Μην λέτε τις ηλικίες. Άντε πάλι, γιατί είναι κακό το θέμα πια με την ηλικία? Δεν λέω εγώ. Δεν κάνουμε, μεγαλώνουμε. Είμαι πολύ ευτυχισμένη στα 35 μου. Καταρχάς δεν μας ενδιαφέρει η ηλικία, είναι κούκλος. Ναι, καλέ, γιατί να πούμε την ηλικία? Συγγνώμη, έχεις γκουγκλάρει, σε γράφουν κανονικά σαν ηλικία. Δεν με ενδιαφέρει. Αλήθεια δεν με ενδιαφέρει. Τι να κάτσουν αυτά, δηλαδή να σε γράψουν ψηλότερο, κοντύτερο, τι να σου κάνω. Ωραία, και έχουν γράψει κάτι άλλο. Το θέμα είναι εσύ πώς νιώθεις και τι πιστεύεις. Ναι, αλλά μην με γράφουν εμένα, ας πούμε, 50. Θέλω να πω να το τσεκάρω. Για τσεκάρετε από πάνω πόσο γράφει, γιατί θα κάνω. Ωραία, και αν το γράφουν 50, τι θα γίνει? Πόσο. 42 γράφει για τον Δημήτρη. 32 γράφει για μένα, ναι. Γιατί δεν ζει η κοπέλα που προηγούμενη... που το έχει γράψει τότε. Η προηγούμενη... ήτανε τότε, τώρα έχει πάρει σύνταξη και έμεινε. Ήξερα εγώ που πήγα και λέω, βάλε μου 32 κάστο να μείνει. 42 λέει για τον Δημήτρη μας, ο Δημήτρης μας δεν φαίνεται... Μακάρι να με λέει 42, γιατί μου είχε πει ο Ψινάκης, πάντοτε θα λες μεγαλύτερο. Για να έρχονται και να σου λένε καλά για την ηλικία σου, ότι είσαι τόσο καλός. Να μην το πιστεύουν. Κόλπο, κόλπο. Vice versa ψυχολογία. Άρα αλλάζουμε τη σχολή ζωζό σαπουτζάκι και πάμε στη σχολή Ψινάκι. Σχολή Ψινάκι. Πάντοτε μεγαλύτερη ηλικία. Πάντα μεγαλύτερη. Ωραία, να πω 38. Θα σου λένε και είσαι τόσο ωραίος νέος. Και είμαι τόσο ωραίος. Και πώς έλεγε παλιά η διαφήμιση, μα με τρία παιδιά. Με τρία παιδιά. Μα με τρία παιδιά. Ψηλά τα κέρια, σιγά δίπλα μου στα στέρια. Παιδιά, τι θα γίνει με την κρίνια με το ζάρι? Ας το πάρουμε απόφαση ότι ο κόσμος το γουστάρει, ότι η Ευρώπη το θέλει να πάμε με θετική διάθεση. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί σήμερα το πρωί που εγώ παρακολουθούσα τις εκπομπές, είχαν κάτσει και το είχαν αναλύσει. Είχαν ρωτήσει όλους τους τραγουδιστές, όλοι από εδώ, γιατί, αυτό, γιατί. Ωραία, παιδιά, αυτό είναι το τραγούδι. Και την πείστη, δεν την πείστη την άποψή σου, αυτό θα διαγωνιστεί. Δηλαδή, αν την πείστη, τι θα γίνει. Βέβαια, να πούμε εδώ και έχουν δίκιο έτσι οι φωνές αυτές που το λένε, ότι μετά από πολλά χρόνια ξαναμπήκαμε στο παιχνίδι να ασχοληθούμε πολύ με την Eurovision. Ναι. Εγώ θεωρώ, το έλεγα από την αρχή, εντάξει, εγώ ήμουν από τους φαν εξ αρχής. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ταιριαστό για εκεί που το πάμε, ρε παιδιά. Εξαιρετικό. Εγώ δεν σας είπα να το πάμε. Ο καθένας επιλέγει αν δεν το βάλει σε αυτό το τραγούδι. Μουσικές επιλογές και το μουσικά αυτιά του διάφορα. Δεν είναι πολύ ωραίο το ζάρι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι τώρα αυτά. Ακόμα αυτά θα κουβεντιάζουμε. Να το. Θα πέρα να παίξω. Πολύ ωραία. Τέτοια ανάλυση βέβαια σε αυτό το τραγούδι είναι εξαπέστηση. Σε όλα, σε όλα. Βίντεο κλιπ. Γιατί αυτό... Ωραία. Άρα κάτι τους κάνει δηλαδή. Ναι, για πες μου σε παρακαλώ, εσύ που είσαι φανατική της Eurovision. Ναι. Δεν πιστεύεις ότι σταδιακά αυτό θα έχει πολύ εξέλιξη και ότι θα πάει πολύ καλά? Άμα βγούμε πρώτοι θα σου πω εγώ μετά.
Μα πάμε στην Καφεντζού να μας πει. Βρε και η επιτυχία και στην πεντάδα και στη δεκάδα να είσαι, δεν είναι επιτυχία. Εννοείται, Δημητράκη. Είναι επιτυχία, αλλά μεγαλύτερη επιτυχία θέλουμε να έχετε εσείς. Έτσι, στέλνουμε το γούρι μας για να διεκδικήσετε μία δωροεπιταγή αξίας 7.000 ευρώ για πάγκο κουζίνας Κέροκ ή για έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Κολπασάν. Μία προσφορά της εταιρείας λοιπόν Area Core Acrylic, που είναι η επίσημη αντιπρόσωπος των εταιρεών Κέροκ και Κολπασάν για την Ελλάδα και Κύπρο. Επίσης υπάρχει μία ακόμα προσφορά ως το τέλος Μαρτίου στην Area Core Acrylic. Μπορείτε να αποκτήσετε εντελώς δωρεάν νεροχύτη αξίας 500 ευρώ με κάθε αγορά πάγκου κουζίνας Κέροκ. Η Area Core Acrylic έχει την απόλυτη εξειδίκευση στην κατασκευή πάγκων κουζίνας μπάνιου και οποιαδήποτε άλλη ειδική κατασκευή με το υλικό Κέροκ στην κορυφή των υλικών Solid Surf. Εννοείται ότι με τα μηνύματά σας ή τις κλήσεις σας διεκδικείτε και το Citroën C3 έκδοση U 1200 κυβικά. Το βλέπετε, δεν χρειάζεται να σας το περιγράψω. 17.500 ευρώ η αξία του. Ένα από τα πιο υπέροχα αυτοκίνητα πόλης που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Πάμε να τα διεκδικήσουμε και τα δύο. Ζήτα Α και Νο, ονοματεπώνυμο στο 14800 ή τηλεφωνούμε στο 14800. Λέοντα, είσαι ένας μεγάλος στάρ και αυτό θα φανεί και στα meeting και στους συναδέλφους και στους ανωτέρους. Μη φοβάσαι τίποτα. Απ' την άλλη, Παρθένε μου, εσύ πρέπει να κάνεις λίγο ένα δεύτερο ρόλο, ο οποίος όμως μην ξεχνάμε ότι και στα Όσκαρ είναι καλός σαν πρωταγωνιστής. Ζυγέ, ίσως να χρειαστεί να κάνεις μια μικρή μεσολάβηση ανάμεσα σε υφιστάμενους και προϊστάμενους. Αλλά εσύ ξέρεις πώς να το φέρεις στα μέτρα σου. Δεν σε φοβάμαι καθόλου. Σκορπιέ, εσύ απ' την άλλη πρέπει να ερευνήσεις πολύ σχολαστικά, σαν detective, ένα νέο επαγγελματικό εγχείρημα το οποίο προβλέπεται περίεργο. Και άρχεται, το δικαστήριο της Μοδός, κυρίες και κύριοι μου. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας ήρθαμε, καλώς σας βρήκαμε. Πάμε να κάνουμε δίκες, τις οποίες έχετε ψηφίσει φυσικά εσείς, γιατί εσύ αποφασίζεις. Την είδα την Ειρήνη Παπαδοπούλου, την είδα εκείνη τη μέρα, την είδα την Κοκκινούλα, την είδα ψέσαργα. Και βέβαια ένα ερώτημα ξεπήδησε στο κεφάλι μου. Τελικά με αυτά τα φοράματα, ναι, φοράνε ισόρουχο από μέσα. Είναι και το γνωστό ερώτημα με το ρούχο της Κέτης της Γαρμπής στη Eurovision. Η Κέτη Γαρμπή μας είπε ότι φορούσε, αλλά πρόσεξε. Η Ελένη Φουρέιρα ήρθε και είπε ότι υπάρχει το καινούργιο το ισόρουχο, αυτό που καλύπτει και πιάνεται στον αέρα. Τι καλύπτει και αφού πιάνεται στον αέρα. Έχει βάλει αέρα κοπανιστό. Πολύ ωραία. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το φόρεμα γράφει. Πνίγηκε γιατί μόλις άκουσε το ισόρουχο του αέρα, κόντεψε να λιποθυμήσει. Η Ειρήνη της πάει πάρα πολύ το κόκκινο και της πάει πάρα πολύ αυτό το φόρεμα. Διότι κακά τα ψέματα, αυτό το φόρεμα θέλει αυτό το κορμί. Για να μην είμαι, το βάλω εγώ, θα είμαι σαν νουά. Όχι, να σας πω κάτι. Και ο Τζορτζ Σίνας στα βραβεία εκεί στους Όσκαρ φόρεσε αυτό το εσώρουχο. Στους Όσκαρ εννοείται την πιτσαρία, στην Χανόν. Όχι, στα βραβεία. Ποιος είπατε, όχι να τον επαναλάβετε. Θα τον βγάλετε ακουστικό να τον επαναλάβετε. Ο Τζορτζ Σίνας. Ο Τζορτζ Σίνας, τον κάνατε και Έλληνα, να, ο Σίνας. Τζόνς, ο Γιάννης ο Σίνας, ναι. Ο Γιάννης ο Σίνας, ναι, είχε βάλει αυτό το ρούχο ο Γιάννης ο Σίνας. Όχι, είχε βάλει το εσώρουχο που πρέπει να βάλει σε αυτό το ρούχο. Συγχαρητήρια και στον Τζορτζ, συγχαρητήρια και στην Ειρήνη. Τζον, Τζον. Στον Τζον. Αυτό, το περιμένατε, ότι θα το... Ναι, η Ειρήνη μας λοιπόν με το κόκκινο, με λαχρινάκι, με πότισε σφαρμάκι, της πάει πάρα πάρα πολύ. Ωραία. Η πελάτησά μου λοιπόν που της πάνε Μαριάντα σίγουρα... Ναι, που της πάνε σίγουρα τα κόκκινα, αλλά τα πράσινα τα τιμά, βέβαια, είναι σαν το καλό γλέντι που κάναμε εκείνες τις ωραίες εποχές, το καλό παλιό Πασόκ. Με τα λουλουδάκια, ναι, με τα λουλουδάκια τα πολύ ωραία που πάει και λίγο με γκέισα, γιατί έχει αυτό το εδώ. Εδώ είναι και η ένστασή μου εμένα στο φόρεμα. Τι ένσταση έχετε στα λουλουδάκια μπροστά. Ότι παρακάτω μπροστά είναι μίνι και κλωσάρι. Θα έπρεπε να είναι στενό και μέχρι το γόνατο. Τι εννοείται κλωσάρι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κλωσάρι, κάνει φάλετε κλωσ. Τι? Κάνει κλωσ. Α. Άνοιγμα καλέ. Α. Κλωσ ουραγιάλ. Ωραία. Όχι, ναι, κλωσάρι νομίζει η κοπέλα, εννοώ κλωσάρι, εννοώ η φούστα που ανοίγει. Αν ήταν μίντι και μέχρι το γόνατο θα ήταν καταπληκτικό, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Η δική σας ταπεινή άποψη είναι να κρατηθεί για εσάς, γιατί εμείς το τιμήσαμε διαφορετικά. Και γλωσσάρι και κλωσάρι και το βάλαμε και πολύ ωραίο με την τεράστια την... Την? Τη γόβα.
Την τερόστια, την πίπτο, την κόβδα. Λίγο πιο δυνατά πες το στο αυτί, γιατί δεν κόντεψε να το ακούσει το μέτσοβο. Να χαθείτε πια. Μην δείτε κάποιο συνάδελφο να κολλάει, πρέπει να τον τζιγκλίσετε. Έπρεπε να τη πείτε και τη γόβα, βγάλετε την ετοιμιγωρία. Έχει να μπράφτα δείξουμε. Μπροστά η γόβα μου. Τι έχει? Μπράφτα. Μπράφτα μαύρα. Ρε μάνα μου, η μπράφτα δεν βοήθησε. Καλά. Το πανηγυρίζω γιατί ήταν μια μεγάλη νίκη για εμάς με το φόρεμα αυτό που παρέπεμψε στο τι μια μας παίζουν ο Ακτινάλη Τσιφτετέλη, παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Πάμε στο επόμενο. Αχ, Διονύση μου! George Kane ή αλλιώς Ντελούλου. Και... το παιδί που έχει βεβαίως, το ξέρω από το TikTok. Τι έχει? Βεβαίως τον λατρεύω. Το παιδί που είναι καλεσμένο στο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Είναι TikToker και έχει τραγουδίσει το τραγούδι του Ντελούλου, που είναι σουξέ. Μπράβο. Και ο Διονύσης θα κάνει μεγάλο σουξέ με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μπορεί να είναι floor manager, αλλά τώρα θα κάνει και εκπομπή μας με τον Γρηγόρη και θα πάνε να κάνουν τα ταξιδιωτικά. Μα από τη μέρα που το ανακοινώθηκε η εκπομπή, πάει όλο με παπηγιόν και κουστούμι. Μωρέ, θα πάω εγώ με το Δήμο να κάνουμε ταξιδιωτικό με καντίνα, με βρώμικα που θα γίνει χαμός. Δήμο, ετοιμάσου. Να σας λοιπόν, πω εγώ την ιστορία του παπηγιόν. Την ιστορία του παπηγιόν, ναι. Τι εννοείται? Όχι, 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 μην μας κάψετε τον εγκέφαλο. Και κάποιο να κλείσει τον υπολογιστή του Σπύρου από πάνω. Και δεύτερο. Σας, λοιπόν, ο Ντελούλου, αγαπημένος Ντελούλου, καταρχά είναι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό αυτό το παιδί. Μ' άρεσε πάρα πολύ η εμφάνιση αυτή, δηλαδή θα τιμήσω ότι με καλούν στο βραδινό, μα δεν θα πατάξω κάτω το στυλ μου. Δεν είναι ότι θα βάλω φράκο επειδή πήγα στο βραδινό, το στυλ μου είναι νεανικό, τικτοκίσιο, μοντέρνο, ένα πραγματικά όμορφο αγόρι που έβαλε την τελευταία τάση της μόδας που είναι... Τι είναι, σαν Ποκαχόντας μου μοιάζει που φορούσαν οι Ινδοί αυτό τζιν το κάτω μέρος. Το τζιν καλέ. Δεν είναι μόνο τζιν αυτό. Τζιν είναι πάνω κάτω. Οι Ινδιάνοι ήταν εκείνη την εποχή και το αυτό φέρνει. Φοράγανε οι Ινδιάνοι μούχλα, τι ήτανε. Μούχλα. Φοράτε μούχλες εσείς τώρα. Έτσι λεγόταν το τζιν το καλέ στα 90's, το τζιν το μούχλα, δεν το ξέρετε. Όντως. Όντως. Α, κάνει την παιδούλα. Είμαι μικρή, δεν θυμάμαι. Έλα, προχωράτε, μη σας επαναφέρω στην τάξη. Μούχλα, ωραίο αυτό. Άρα δηλαδή όταν έλεγες τον άλλον είσαι μούχλα, δεν εννοούσε ότι φορούσες τζιν. Όχι. Εσείς στο σπίτι όταν πάτε τουαλέτα φωνάζετε πάω στην Καλλιόπη που το λένε στο στρατό. Όχι, δεν το κάντε φωνάζω. Το σύνειρμο. Ποιος θα τα ακούσει στο σπίτι. Το φάντασμα, γιατί σίγουρα παίζει φάντασμα στο σπίτι σας. Δώστε μας το Διονύση. Διονύση, το αγόρι μας εδώ. Λοιπόν, έκανε την τέλεια συνδυαστική έτσι, εμφάνιση, φορώντας το σακάκι χωρίς γραβάτα, αλλά με παπηγιόν. Γιατί μάλιστα. Είναι ένας κύριος. Παπηγιόν, γιατί μας θυμίζει τους πιγκουίνους φίλους μας, που καλέ. Είναι παντός καιρού. Ναι. Δεν μοιάζει πολύ με κριτή του Κάσορ Τρας. Λες και θα εκτιμήσει την κούπα μπροστά. Μη δίνεις ιδέες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα που έφυγε ο Γιώργος ο Καράμπελας να πάρουν το Διονύση. Μα ο Διονύση έχει ταξιδιωτικό. Τέλος πάντων, ο Ντελούλου έχει κερδίσει και είμαι σίγουρη. Αποκλείεται ο Διονύση, θα πήρε όλα τα λεφτά. Ντελούλου ή Διονύσης. Να βγει η ετοιμιγωρία. Ναι. Τίποτα, είναι η χρονιά του φλόρ, παιδιά. Να κάνουν μια καταγγελία καμεραμάνι. Είναι η χρονιά του φλόρ. Κέρδισε, μην το κοιτάς, κέρδισε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, είμαι Ντελούλου πολύ. Κυρία Στέλλα μου, πού χαθήκα. Υπέροχη κυρία Στέλλα, γιατί μπορεί να μην την είχαμε δει τόσο καιρό, αλλά έκανε ένα καμπάκ φοβερό. Έχει βάλει τι τώρα, το βλέπετε τι έχει κάνει. Την Άρτα και τα Γιάννα να έβαλε. Καλά έκανε και μπορούσε, γιατί μπορεί. Ναι. Γιατί μπορεί. Η Σεραία, η κυρία Στέλλα, τι έκανε. Έβαλε το πιο μουντό από πάνω, αλλά σου λέει θα βάλω ένα ενοπνευματή από μέσα να το φωτίσει. Και γιατί είναι χαμηλό το ντεκολτέ και θέλω να είναι πιο ψηλά. Ήξερε. Και βέβαια, δεν συζητώ το αμπαράμιλο στυλ. Αυτό το στυλ που έχει σηματοδοτήσει με αυτό το μαλλί που της πάει τρομερά, το κοντό, το λίγο φουσκωμένο. Γιατί αυτό, τι λέγανε οι παλιές, δίνει ύψος. Α, μη... δώστε μου λίγο ύψος, παιδί. Θα σε εξάσουμε αύριο. Εσύ, εγώ πια. Εγώ έχει πάει σε άλλο level η πελάτησά μου, γι' αυτό και ήθελε να κάνει το comeback πιο δυναμικό, πιο brutal, πιο. Τι έγινε. Τι brutal, παιδί μου. Brutal. Με την γλώσσα, τη φούστα, τη φυστική, brutal. Είναι η τέτοια της. Στο σκέπτος. Λοιπόν, η γογό μου το απλό μου το κορίτσι, το σήμα κατά τεθέν της πλέον είναι αυτή... Η απλότητα. Ναι, η απλότητα. Η απλότητα, διότι έχει κάνει υπέροχο, πρεσάτο, ίσιο μαλλί από το πράσο. Ναι. Λοιπόν, έχει βάλει την... από το πράσο ή από την πρέσα.
το πράσο. Δεν το λέγανε έτσι, όχι. Πρεσάτο είπατε. Ναι. Με την πρέσα το έκανε πρασάτο. Έκανε με την πρέσα πρασάτο. Ωραία. Χαθήκαμε στους διαδρόμους του μυαλού της. Λοιπόν, υπέροχο το χρώμα αυτό που επέλεξε στην γλωσσένια και την... βοηθήστε λίγο. Ακορντεόν. Ναι, η φούστα ακορντεόν, η φούστα που επέλεξε η πελάτησά μου, που τη δίνει δώρο γιατί είναι... Ναι, δεν τη δίνει δώρο, την πουλάει. Ναι. Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε... Ακορντεόν. Μπράβο. Α, το θυμάμαι, το λέγαμε στο σχολείο. Ακορντεόν. Βέβαια, για κάποιους μπορεί να μεταφέρεται στη σκέψη και στο μάτι βλέποντάς το. Α, θα σου πούνε, μοιάζει και λίγο με κουνουπιέρα. Λοιπόν, ή αλλιώς σίτα, η έξυπνη σίτα. Εδώ, στην παρούσα φάση, έκανε την έξυπνη επιλογή, φορώντας πάρα πολύ ωραία. Εγώ μιλάω, εσείς αγοράζετε. Συγγνώμη. Αν είναι να αγοράσω την έξυπνη σίτα, τι θέλω για το εξοχικό. Πάμε στην ετοιμιγωρία για να παραγγείλω. Είναι της πελάτης σας. Ναι, τα αγοράζω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έχουμε άλλη μία για τη λιγούρα. Δώστε μας, σας παρακαλώ. Τρία. Λοιπόν, είμαι η Φωτεινή Μπαρνασά. Και η Νικολίνα Νικολούζου. Που έχει βάλει το μίθριλ την Νικολίνα Νικολούζου, την ασπίδα που φορούσαν τα ξωτικά στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Πολύ ωραία ταινία. Πολύ ωραία. Να σας βοηθήσω, ναι. Θέλετε. Πάνω μπουζούκι. Αλήθεια, λέτε. Έτσι δηλαδή θα μπουν σε ταξί, στο αυτοκίνητο να πάνε. Να πάνε τα κορίτσια, μπράβο. Εμείς κάναμε το εξής έξυπνο. Βιαζόμασταν. Έχετε δει που έχουν κάτι κουρτίνες που κάνουν το θόρυβο για να διώχνουν στα τέτοια, στα εξωτερικά. Α, στα διάμεσα, στα δωμάτια, ναι. Πήγαμε με φόρα, πήραμε σβάρνα την κουρτίνα και τη βάλαμε για φόρεμα. Α, σε ποια μπουζούκια πάτε όμως? Σε όποια μπουζούκια και να πάμε δεν μας νοιάζει, γιατί δεν μας πλησιάζει, ενώ το κουνούπι δεν θα έρθει κατά πάνω μας. Παίρνω σβάρνα την κουρτίνα και λέω, να το, αυτό θα είναι το look μου. Τι κάθομαι και σκάω και είμαι αυτή τη στιγμή υπερσέξι με τη μαύρη αυτή κουρτινούλα και το βινίλ αυτό σακάκι, που δεν είναι σακάκι καν. Είναι, και πίσω βέβαια η κουρτίνα, δεν το συζητώ. Και έχουμε βάλει αυτή τη Matrix καπαρντίνα. Σίγουρα πάτε στη Θεσσαλία. Ξέρετε το Matrix. Ναι, βέβαια. Αγαπημένη επίση. Μπράβο, ταινία. Χίλια πάτε. Μπούζιος που πάτε. Χίλια δεν πάμε Λάρισα. Χίλια Μπούζιος. Πάμε εδώ Αθήνα και πάμε Athens Stage. Το στάθι του ξένο. Α, ωραία. Εσείς που πάτε. Πάμε ηχοδρόμιο στις καλές εποχές του Νίκου του Οικονομόπουλου. Ηχοδρόμιο. Αμέ. Κομωτινή. Α, στο ηχοδρόμιο τη Κομωτινή. Βέβαια. Έχω από φοιτήτρια να πάω. Μπράβο. Και εγώ από τότε. Να σας πω κάτι. Εσείς γιατί βάλατε όμως το μυθρίλ αυτό, δηλαδή την ασπίδα των ξωτικών? Λοιπόν. Πού πέσατε πάνω σας? Εμείς πέσαμε στην κουρτίνα. Ήμασταν μία ώρα, ναι, και προετοιμαζόμασταν εκεί. Είχαμε βάλει τα μποτέ. Α. Και όπως φύγαμε κατά λάθος προς τα κάτω, πήραμε και την ώρα. Τυλίχθηκε η ώρα πάνω σας. Τυλίχθηκε η ώρα πάνω. Είναι πολύ ωραία η ώρα βέβαια αυτή. Όχι καλή για χειμώνα, θα παγώσετε γιατί βλέπω λίγο τσίγκινη. Δεν έχουμε εμείς πρόβλημα σε αυτό. Είμαστε το αλακοκορέτσι ή αλαεώρα. Αλλά κοκορίτσια λέω, ναι. Επίσης μοιάζει λίγο με ηλεκτροφόρος φράχτης. Για να μην μας ακουμπάνε αυτοί που δεν θέλουμε. Μπράβο. Εδώ τα και τα κακά σχόλια μακριά από μας. Ωραία. Τα κορίτσια και τα δύο με αυτές τις ασπίδες πάνε στην τελευταία βραδιά του Γιώργου Μαζονάκη για φέτος. Την κομματάρα το να περνάς. Η μία. Και η άλλη. Στην Αναστασία για να κερδίσει για να γιορτάσει τη νίκη της. Και περνάει κάτω από την Ακρόπολη. Ναι. Να μην περάσει από τα μηχανήματα, θα χτυπήσει η Νικολίνα Νικολούζου. Να τη δώσω ή να τη δώσουμε μετά την ετοιμιγωρία? Να τη δώσουμε, παρακαλώ, τελευταία ετοιμιγωρία για σήμερα. Ποια κέρδισε, Μαζονάκης ή Αναστασία? Και περνάει κατά την Ακρόπολη. Με κοιτάει τα μάτια προκαλεί. Λοιπόν, φεύγω. Με κοιτάει στα μάτια. Το ξότι, είσαι έτοιμος να εξερευνήσεις ίσως ένα νέο project, ίσως μια νέα δουλειά. Γενικά πολλά καινούργια έρχονται, θα τα πούμε μέσα στις ημέρες. Εγώ και εσύ απ' την άλλη στη συνεργασία σου πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος, γιατί μερικά λαθάκια που μπορεί να ξεφύγουν ίσως να είναι μοιραία και να έχεις γκρίνιες.
Υδροχόε, θέλω να πιαστείς από την εφευρετικότητά σου και να σκεφτείς μία νέα συνθήκη στην οποία μπορείς να την μπεις στο συμβούλιο που θα έχετε σήμερα στη δουλειά και όλοι να σε χειροκροτήσουν. Έτσι κι αλλιώς αυτά κάτι τέτοια σε μας αρέσουν. Απ' την άλλη, ο εχθής που του αρέσει ατελείωτη δημιουργία θα βάλει με ένα μαγικό ραβδάκι έτσι μία νέα πινελιά σε ένα project το οποίο σίγουρα θα πετύχει. Έλα παιδιά, η γη γυρίζει και εμείς αύριο 3 παρατέταρτο στη θεσούλα μας εδώ, Open Beyond. Και ο Δοζαρίφη έρχεται, η Ανίτα, next please. Δεν